Γραφείς? Γράφω. Και προφανώς, για να με βοηθήσω αργότερα στην ηχοληψία, θα κάνουμε την γνωστή κλακετούλα, το ξέρεις. Ωραία, ωραία, ναι. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Παλαμάκι σε 3, 2, 1. Επομένως, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στην επίσημη έναρξη ενός ακόμα επεισοδίου Lucky Schoolies Podcast. Παιδιά, ακόμα δεν το πιστεύω ότι συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Oh, yeah. Και συνεχίζεται με αντρική φωνούλα αυτή τη φορά. Ναι, δεν έχουν έρθει πολλές γυναίκες στο podcast. Και με στεναχωρεί λίγο αυτό. Έχεις παρατηρήσει, ρε παιδί μου, ότι η μουσική και γενικότερα κάποιες τέχνες είναι λίγο ανδροκρατούμενες? Ναι, είναι αλήθεια ότι οι άντρες την ψάχνουμε, την παλεύουμε, την κυνηγάμε περισσότερο τη φάση, νομίζω, με τις μουσικές και αυτά. Αλλά ταυτόχρονα οι άντρες, όταν σκάσει μια γυναίκα που τους φύγει το πουλάκι. Ξεκάθαρα. Όπως είπα, λοιπόν, ακόμα ένα επεισόδιο όπου έχουμε έναν τιτάνα του ελληνικού θεάματος στο YouTube. Oh shit. Όχι. Να πω εγώ για μένα ότι είμαι τιτάνας, δεν πρόκειται να το ακούσει από μένα. Εσύ. Ωραία. Θα κάνω λοιπόν ένα introduction αντίθετα στο πρωτοκόλλο που συνηθίζω μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα έκανα το είσαι ο και σ' άφηνα να πεις ποιος είσαι, αλλά τώρα νομίζω ότι είσαι λίγο πιο high profile και πρέπει να σε γλύψουμε. Ναι, ό, να σε παρουσιάσουμε λίγο καλύτερα. Νίκος Νικολάου. Με το κανάλι στο YouTube Nicolaou Productions. Ακούς επίσης το όνομα Dante. Το Dante βασικά είναι στο Facebook. Έχει ξεμείνει από παλιά, ας το πούμε. Α, οκ. Okay. Από το παιχνίδι το Devil May Cry, αν το ξέρεις. Okay. Και έχει ξεμείνει από παλιά, ας πούμε, από το Λύκειο. Και επειδή είχα ένα ξάδερφο ο οποίος και αυτός είχε Νίκος Νικολάου στα λατινικά, τα άφησα έτσι να ξεχωριζόμαστε. Και είναι και πιο εύκολο να με βρούνε κιόλας. Δεκτό. Καλώς ήρθες λοιπόν στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα ή καλημέρα, αναλόγως πότε ακούτε αυτό το podcast. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου και μου αρέσει και η ιδέα σου γενικότερα του podcast που μπαίνεις μες στα κεφάλια και εντρυφείς. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχω συχαθεί τις κλασικές συνεντεύξεις, οι οποίες κάνουν τις ίδιες και τις ίδιες ερωτήσεις και δεν ξέρω, είναι βαρετό. Δηλαδή, εντάξει, εγώ στο έχω πει και κατηδίαν ότι αυτό πρέπει να το συνεχίσεις και πρέπει να πιάσεις και μεγάλα κεφάλια και να τους κάνεις podcast ή vidcast. Εγώ προτείνω καλύτερα vidcast, εκεί θα φέρεις και τα μουνάκια. Έλα ρε, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να... Με έκαψες τώρα, θα σου πω εγώ ποιο είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι κάνεις μια πάρα πολύ καλή δουλειά και αυτή τη δουλειά είναι κρίμα να μην ακουστεί παρά έξω. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή είναι πολύ κρίμα. Και γι' αυτό σου λέω ότι εγώ στη θέση σου, επειδή το έχω και εγώ αυτό το ψώνιο και αυτή την κάβλα, ας το πούμε, να μπαίνω μες στα κεφάλια των καλλιτεχνών και να μην κάνω κλασικές ερωτήσεις, όποτε μου δίνεται ευκαιρία το κάνω αυτό το πράγμα και πιστεύω ότι αν έβαζες και βίντεο θα ήταν λίγο πιο διαδραστικό για το YouTube, είναι η γνώμη μου. Νομίζω το έχω ξαναπεί κιόλας αυτό, το είχαμε συζητήσει. Το έχεις ξαναπεί, έχεις δίκιο, ωστόσο να ενημερώσω για ακόμα μια φορά τον κόσμο και εσένα κατ' επέκταση ή ανάποδα εσένα και τον κόσμο κατ' επέκταση, whatever, ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε 8 ώρο πενθήμερο εργασία και δεν έχω ακόμα, ελπίζω, τα τεχνολογικά μέσα για να σηκώσουν αυτή τη βαρύτητα του project. Οπότε, ιδανικά θα ήθελα να το κάνω. Θες να σου πω αλήθεια, θα ήθελα. Αλλά μου λείπουν κάποια crucial piece of gear. Με απλά λόγια πρέπει να αλλάξω PC. Μπράβο, αυτό θα σε ρωτούσα. Αν τα crucial είναι το PC ή είναι κάτι άλλο. Ναι. Εντάξει, με την ησυχία σου κάποια στιγμή θα πάρεις ένα πισάκι. ένα μηνιάτικο θα σου πάρει και αυτό θα είναι όλο. Δηλαδή απλά θα... Όχι, πάω για high budget. Πάω για 1500+. Α, πας για 1500+. Είμαι 3D designer, οπότε χρειάζεται να έχω κάποια καλά specs έτσι ώστε να μπορώ να υποστηρίζω και τη δουλειά, την πτυχιοδουλειά. Άσε τις μαλακίες εμένα ρε, θες να παίζεις κανένα game τώρα? Α, δεν παίζω games. Τελευταία φορά έπαιξα το 2012 το ένα κάποιο από τα Need for Speed. Δηλαδή μέχρι εκεί πάει η gaming φάση μου. Μετά με κέρδισε η μουσική. Η φάτσα σου, η φυσιογνωμία σου κάνει για gamer πάντως. Δεν ξέρω, έτσι το έχω συνδυάσει τουλάχιστον εγώ. Θα έλεγα περισσότερο νιου μεταλόπεδο. Μπορεί, ναι. Ταιριάζει και αυτή η φυσιογνωμία, όντως.
Εν τω μεταξύ, η φάση είναι ότι πήγα να σου κάνω εγώ εισαγωγή για να σε κολογλύψω, αλλά τελικά έκανες εσύ εισαγωγή. Οπότε θα κάνω ένα brief για το άτομο που έχω στην απέναντι κάμερα, στο απέναντι mic. Νίκος Νικολάου, συνθέτης, μουσικός, vocalist, με δημιουργία περιεχομένου στο YouTube, είναι full time. Τι εννοείς full time? Η βασική σου δραστηριότητα δεν είναι το YouTube. Εννοείς αν βιοπορίζομαι από το YouTube? Ναι. Όχι ρε φίλε, εδώ και 3 μήνες έχω γίνει monetize και έχω 12 ευρώ μέσα, μην τρελαθούμε. Δεν βιοπορίζομαι σε καμία περίπτωση από αυτό. Θα το πιάσουμε και αυτό το κομμάτι. Ωστόσο, ένα από τα κατορθώματά σου, και οφείλω να ομολογήσω η αφορμή με την οποία σε έμαθα, ήταν το σχόλιο που άφησε σε ένα βίντεο που είχα κάνει για το πλοκάμι του Καρχαρία, Χριστέ μου, στο οποίο με προσκαλούσες στο greatest medley in the world, greatest metal medley, συγγνώμη, όπου ήταν η πρώτη φορά που είδα το κανάλι σου, το περιεχόμενό σου και το εν λόγω βίντεο, και η αλήθεια είναι πως χάρηκα πάρα πολύ που υπήρξε αυτή η ελαφρότητα και το διασκεδαστικό mood, ότι ξέρεις κάτι, ξέρω να βγάζω καλή μουσική ποιοτικά από άποψη ήχου, επομένως για ποιο λόγο να μην το πάω σε μια κατεύθυνση πιο τσαχπίνικη, πιο παιχνιδιάρικη, πιο ανώριμη. Ναι, ναι, ναι. Και το εκτίμησα αυτό γιατί, εντάξει, η ελληνική σκηνή πάσχει από σοβαροφάνεια και θέλω πάρα πολύ να μου μιλήσεις γι' αυτό. Θα σου μιλήσω και γι' αυτό, ναι, ισχύει, ισχύει. Ωστόσο, το πρώτο που θα ήθελα, όπως κάνω με όλους, είναι τα βήματα πίσω στη ζωή σου ως artist και δημιουργός. Προφανώς, υποθέτω, ξεκίνησες ως ακροατής μουσικής. Ναι, 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 σαφέστατα. Εδώ είναι το βήμα σου πλέον, δηλαδή εδώ πλέον θέλω να σε αφήσω να πεις για την εμπειρία σου με αυτό το πράγμα που λέγεται μουσική, από την πρώτη στιγμή που άκουσες μέχρι και τη στιγμή που έπαιξες, έγραψες, είναι το happy place σου. Μπράβο, ναι. Θα σε πάρω μαζί μου λοιπόν σε αυτή τη διαδρομή πίσω και θα σου πω πού να σε πάω. Θα σε πάω κοντά στο 2000... Όχι, δεν θα σε πάω κοντά στο 2000, θα σε πάω πιο πίσω ακόμα. 90s. Θα σε πάω, ναι, κοντά στο 1998, κάπου εκεί θα σε πάω, όπου είχαμε ένα στέρεο στο σπίτι και τα μόνα CD που κυκλοφορούσαν μέσα στο σπίτι, γιατί ήμασταν με CD τότε, έτσι, δεν υπήρχε YouTube, δεν υπήρχε... Τίποτα δεν υπήρχε, ένα ράδιο υπήρχε, ένα βασικά στέρεο το οποίο ήταν και ράδιο και έπαιρνε CD και κασέτες, ας πούμε. Είχαμε αυτό ήταν το ανώτατο τεχνολογικό επίτευγμα, ας πούμε, της εποχής εκείνης. Και τα μόνα CD λοιπόν που κυκλοφορούσαν μέσα στο σπίτι ήταν από έναν μαύρο αντιγραμμένο μούφα το CD του Διονύση Σχοινά. Πώς λεγότανε το άλμπουμ, δεν θυμάμαι, ένα πράσινο είναι. Ας το ψάξει ο κόσμος που θα το ακούσει. Ένα πράσινο CD του Διονύση Σκηνά. Έχει πράσινη μπλούζα και πράσινο φόντο. Okay. Αυτό ήταν το πρώτο μου άκουσμα. Δηλαδή, όχι το πρώτο μου άκουσμα, εντάξει, άκουγα μουσική, ρε παιδί. Η πρώτη ανάμνηση με μουσική, ας πούμε. Μπράβο, ναι, η πρώτη ανάμνηση. Πολύ σωστά το έθεσες. Πρώτη ανάμνηση με μουσική. Αυτό το CD το χίλιο έπαιξα, το έλειωσα στο παίξιμο. Έβγαλε ρητίδες από το λέιζερ. Έβαλε πραγματικά ρητίδες από το λέιζερ, ναι. Και μπορώ να σου πω ότι το λατρεύω ακόμα και σήμερα, το λατρεύω αυτό το CD. Δηλαδή... Έχει ένα sweet spot στο... Ναι, ρε φίλε. Στην αυτή σου. Okay. Ναι, ναι. Επαγγελματίας. Ήτανε γαμό τα CD. Δηλαδή όταν, δεν ξέρω, είχε η χάρα όταν το άκουσα, μαλάκα, λέω αυτό είναι μουσική, φίλε, πω, τι γαμάτο, ας πούμε. Δεν ξέρω, ήταν και λίγο καλό το στέρεο. Α, οκ, okay, σε τράβηξε δηλαδή ο ήχος. Ναι, ναι, με τράβηξε ο ήχος. Και οι συνθέσεις ήταν γαμάτες, αλλά και ο ήχος ήταν έτσι πολύ φρέσκος, πολύ ζωηρός, πολύ, ξέρεις, με πολύ presence, πολύ με στιμούρισο, ας το πούμε. Το γουστάρισα πάρα πολύ λοιπόν αυτό το συντάκι. Έχουμε μπει 2000 πλέον, ναι, είμαστε στη νέα χιλιετία, ακούμε Eurovision πλέον πιο ζεστά. Οπα! Ναι, ναι, ήταν, ξέρεις, τότε κάπου εκεί άρχισε το Σαγκαπό SAGAPO, ήταν μετά και ο Ρουβάς που πήγε 2 φορές, δεν θυμάμαι τώρα ποιες χρονολογίες, νομίζω 2004 και ακόμα μια φορά μετά πήγε. Το 9 με το This is a night flight to the top. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Εγώ ήμουν αεροβίτσος κάπου σε αυτή τη δεκαετία. Οπα! Και παίζει να είσαι και ο μόνος που το μαθαίνει αυτό
ξέρεις, από συνεντεύξεις και τα λοιπά, δεν το έχω πει προφανώς ποτέ. Και άλλη αποκλειστικότητα. Τι γίνεται, ρε μαλάκες. Αποκλειστικότητα, ναι, ναι, ναι. Κάνε μου ένα elaborate, σε παρακαλώ. Τι να σου πω τώρα, μ' άρεσε, Ρουβάς. Πώς ξεκίνησε το κόλλημα, δηλαδή, τι άκουσες από αυτό πρώτο, ας πούμε. Παίζει να ήταν από τη Eurovision ή όχι, κάτσε να το σκεφτώ λίγο. Ή από τη Eurovision ήτανε. Ή τίποτα early 2000s pop hitάκι τύπου. Ναι, ναι. Όχι, από τη Eurovision πρέπει να ήταν, φίλε. Πρέπει να κόλλησα από τη Eurovision και μετά, ξέρεις, τα έκανα όλα. Άρχισα να τον ψάχνω full. Είχα φάει πόρωση. Μ' άρεσε πολύ. Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε σε αυτή τη μουσική, του Ρουβά? Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ μάλλον το ότι ήταν κολοπιασάρικη. Κολοπιασάρικη, δηλαδή, και να θέλες, δεν μπορούσες να... Σου μένει στο μυαλό. Okay. Κατάλαβες, δηλαδή ήταν αυτό το... Η γκρούβα, το... Δεν ξέρω, σου μένει στο μυαλό, ρε παιδί μου, ήταν κολοπιασάρικη. Κάτσι, πολύ κάτσι. Οπότε, ξέρεις, μου μένε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που αυτή τη στιγμή το δηλώνεις τόσο ανοιχτά, γιατί έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια φυσική αποστροφή στο κομμάτι που λέει πόσο κόσμο θα προσεγγίσουμε με τον ήχο. Κατάλαβες πώς το λέω, με την έννοια του ότι καλό να έχουμε κοινό, αλλά ταυτόχρονα μην χάσουμε και το artistic, ας πούμε, κομμάτι. Αλλά από ό,τι φαίνεται, όπως το αναφέρεις εσύ, δεν πτωήθηκες ούτε για αστείο. Όχι, ούτε καν, ναι. Υπάρχει βέβαια λόγος που δεν το αναφέρω αυτό πολύ συχνά και σε συνεντεύξεις και τα λοιπά. Υποθέτω γιατί είμαστε βλαμμένοι και λέμε «Ου, ακούσε αυτό», ξέρω εγώ. Ναι, ναι, «Ου, άντε βρε μαλάκα, μεταλά, μου είσαι και μεταλάς και μου ακούς και σαν κερουβά». Καταλάβες. Όχου, έλα, συνέλθετε πια λίγο, έλεος, συμφάνη, νησάφη, αυτό. Συμφώνη. Ναι, ναι, οπότε ναι, δεν το πολύ λέω, αλλά είναι μια αλήθεια. Είναι μια αλήθεια. Πλέον πρέπει να το αποδεχτούμε όλοι, και εγώ κυρίως και οι υπόλοιποι. Γιατί αυτό διαμόρφωσε και λίγο τον μουσικό που έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Ξεκάθαρα. Εφόσον είχα το Ρουβά στα ακούσματά μου και Διονύση Σχοινά πιο πριν, αναπτύχθηκε μια αγάπη για την ελληνική pop, αλλά συνάμα το πιο σημαντικό είναι ότι αναπτύχθηκε μία έλξη για τα πιασάρικα πράγματα, ρε παιδί μου. Ξέρεις, για μελωδίες που να σου μένουν στο μυαλό και να σπάς το κεφάλι σου να τις ξεκολλήσεις. By the way, υπάρχει εφαρμογή για αυτό το πράγμα, το οποίο είναι όταν σου κολλάει ένα τραγούδι και το τραγουδάς όλη μέρα στο μυαλό σου για να στο ξεκολλήσει. Τι εννοείς, app? Ναι, ναι, υπάρχει στο Google κάτι, κάπου πως μία εφαρμογή. Και πώς δουλεύει? Δεν ξέρω, ρε γαμότο, γιατί το είχα κοιτάξει κανένα δύο φορές έτσι από περιέργεια και μετά δεν το πολύ ασχολήθηκα. Περίμενε, εφαρμογή η οποία σε βοηθάει, είπες, να ξεχάσεις, να σου ξεκολλήσει βασικά ένα κομμάτι. Τι, δηλαδή το πληκτρολογείς και... Ναι, ναι. Τι γίνεται, πώς δουλεύει, what's the science behind it? Δεν ξέρω, ρε φίλε, ζούμε σε περίεργους καιρούς. Εδώ τα AI κάνουν τρελά πράγματα. Επομένως, λοιπόν, το μήνυμά σου right in the get-go είναι embrace the catchiness. Ξεκάθαρα. Embrace the catchiness. Προσδιορίσε το catchiness. Τι είναι catchy κατά τα δικά σου, ας πούμε, standard, αν μπορεί να υποθεί έτσι. Το ότι με το που είπα Eurovision, το δεύτερο κομμάτι που στείλαμε με το Ρουβά, κατευθείαν σου ήρθε η μελωδία. This is our night, fly to the top, baby. Αυτό, για να σου είχε γραφτεί στον εγκέφαλο, θα πει ότι ήταν πολύ κάτσι, ήταν πολύ ξεκάθαρο στο μυαλό σου, έτσι δεν είναι? Ισχύει. Οπότε αυτό είναι κάτσι, δηλαδή ότι και μετά από χρόνια θα θυμάσαι τη μελωδία. Η μελωδία, λοιπόν, ο ρυθμός, η δομή του κομματιού, η επιλογή οργάνων, αυτό εννοούσα περισσότερο, σε τεχνικό επίπεδο. Α, σε τεχνικό επίπεδο, κοίταξε, το τι μπορεί να βγει κάτσι δεν μπορώ να στο προσδιορίσω. Τώρα αυτό είναι εντάξει. Α, είναι και λίγο θέμα τύχης. Είναι και λίγο, θεωρώ, θέμα τύχης. Εντάξει, υπάρχουν κανόνες. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες που λένε ότι πρέπει να επαναλαμβάνεις κάποια μοτίβα και πρέπει να υπάρχουν και κάποιες αναλλαγές και ουσιαστικά παίζεις με αυτά τα ποσοστά. Αλλά εντάξει, τώρα αυτά δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε τώρα. Δηλαδή είναι πολύ... μπαίνεις σε άλλα μονοπάτια. Εσύ τα έχεις μελετήσει αυτά ή απλά τα αφομοίωσες στο σύστημά σου μέσω των επιρροών σου? Πρώτα μέσα των επιρροών μου, ναι, μου γίνανε κτήμα θέλοντας και μη. Και μετά, εντάξει, αργότερα όταν άρχισα και την έψαχνα την όλη φάση, ρε παιδί μου, για το
τι κάνει ένα τραγούδι κάτσι και πώς μπορώ να το αντιγράψω, να το κάνω κι εγώ, ας πούμε, να κάνω κι εγώ κάτσι τραγούδια. Μπήκα σε τέτοια μονοπάτια και άρχισα να βλέπω YouTube βιντεάκια, ας πούμε, για τους κανόνες γύρω από τη μουσική και το τι κάνει ένα τραγούδι κάτσι, ας το πούμε. Και όλα ήταν και όλα ξεκινήσανε με το Ρουβά. Οπότε μην είστε μαλάκες μεταλλάδες. Άμα ακούτε Ρουβά και γουστάρετε, λοιπόν, χτυπηθείτε άφοβα. Μα αυτό είναι που δεν καταλαβαίνει πολλοί κόσμος και προσπαθώ να το περάσω και λίγο μέσα από τα μηνύματα. Τα μηνύματα, τέλος πάντων. Το diverse κοινό που έρχεται και με εμπιστεύεται στην εκπομπή είναι τέχνη. Είναι υποκειμενικό. Άσχετα με το πόσο κόσμο, ας πούμε, ελκύει. Γούστα, τι να κάνουμε, αυτό έγινε. Δηλαδή, τι σε πειράζει εσένα, σε ενοχλούμε τόσο. Ακριβώς, ακριβώς. By the way, παρένθεση, το επεισόδιο είστε είναι κομπλεξική. Συγγνώμη αν σε διακόπτω, ήθελες να πεις κάτι. Όχι, συνέχισε, έχω κάτσει πίσω, απολαμβάνω τη φωνούλα σου όσο περιγράφεις τα ωραία πραγματάκια αυτά. Όλα αυτά που θα τριγκεράρουν όλον τον μεταλλόκοσμο. Αυτή τη στιγμή κάθομαι σαν αμένα κάρβουνα, είμαι σε φάση, ναι, πες κι άλλα, πες κι άλλα, πού στιγμή θα τριγκεράρουμε τη μισή Ελλάδα, έτσι, ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι μην είστε κομπλεξικοί μεταλλάδες, δηλαδή κυρίως οι μεταλλάδες είναι πολύ κομπλεξικοί σε πολλά πράγματα. Μην είστε κομπλεξικοί, ρε μαλάκες. Ωχ, Θεέ μου, περνάω φανταστικά. Αλλά εάν είστε κομπλεξικοί και δεν μπορείτε να διασκεδάσετε με Ρουβά, μπείτε στο κανάλι μου που το έχω κάνει σε metal να το διασκεδάσετε, να το χαρείτε με τους δικούς σας κανόνες, ας το πούμε. Μου δώσες μία από τις καλύτερες πάσες αυτή τη στιγμή, γιατί τώρα θέλω να περάσω στο κομμάτι πώς από το Ρουβά ανακάλυψες αυτό που λέγεται metal. Α, πολύ ωραία ερώτηση. Ξέρεις, από εκεί που έχεις φτιάξει μια φιλοσοφία ότι okay, είναι ενδιαφέρον αυτό που ακούω, okay, είναι κάτσι αυτό που ακούω και μετά okay, θα ήθελα και εγώ να το κάνω. Πότε εισήχθη στη ζωή σου η metal και πώς? Ουσιαστικά αυτό είναι και μια συνέχεια από το προηγούμενο, από την ιστοριούλα του background, ας το πούμε. Οπότε προχωράμε εκεί. Ναι, ναι, ναι. Από μια κοπέλα έμαθα τι εστί metal. Και αυτή η κοπέλα ήταν μια κοπέλα που μου άρεσε στο δημοτικό. Δημοτικό! Στο δημοτικό, ναι. Και η οποία άκουγε Iron Maiden. Είχε πορωθεί με το The Number of the Beast και τα λοιπά και έτρεξε να πάει να πάρει το δίσκο, ξέρω εγώ, μόλις βγήκε και τέτοια φάση. Άκουγε Evanescence. Οπότε, ξέρεις, ήμασταν φίλοι με αυτή την κοπέλα, εγώ τη γούσταρα βέβαια, και αυτή με γούσταρα από ό,τι αποδείχτηκε αργότερα. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Θα καταπιώ το pop filter. Τι λες ρε μαλάκα. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί ήταν η πρώτη μου επαφή με τη metal, από αυτή την κοπέλα, η οποία άκουγε Evanescence, μου άρεσαν οι Evanescence, ακούγαμε εκείνο το δίσκο, τον κλασικό, τον γαλάζιο με τη φάτσα της Emily. Fallen. Τον Fallen, μπράβο, μπράβο, ναι. Going Under, Bring Me To Life, τώρα ξέρεις. Τα συγκλάκια, ναι, ναι. Ναι, ναι, αυτά τα γούσταρα, μου άρεσαν πάρα πολύ. Τώρα τα υπόλοιπα που έβαζε και άκουγε με τους Maiden, ας πούμε, που είχε κόλλημα, δεν τα μπορούσα μία, φίλε, δεν μου άρεσε καθόλου. Να το πάλι το κάτσινες. Θέλω να πω, βλέπω ένα connection, ρε παιδί μου, δηλαδή από τον σκληρό ήχο που σου παρουσιάστηκε, επέλεξες αυτόν που είναι πιο προσβάσιμος ή πιο εύκολα σου μένει. Ναι, 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 ναι. Και χωρίς να καταλαβαίνεις, ας πούμε, τότε τι συμβαίνει, ότι για ποιο λόγο ελκύεσαι από αυτό. Ακριβώς. Και βασικά μέχρι να το αναφέρεις δεν το είχα διαπιστώσει κι εγώ. Δηλαδή τώρα πάνω στην κουβέντα το διαπιστώνω κι εγώ. Ανατινάζουμε εγκέφαλους σήμερα. Γάμισέ τα. Γάμισέ τα. Δεν ξέρω για σένα, για μένα είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες κουβέντες. Εγώ περνάω φανταστικά, περνάω υπέροχα. Και εγώ περνάω υπέροχα. Επειδή ανέφερες πριν ότι κάποια στοιχεία σου άρεσαν από τον ήχο του Σχοινά. Δεν γνωρίζω ελληνικά τραγούδια, συγγνώμη. Συγγνώμη, παιδιά. Θα σε μάθω εγώ σήμερα. Thanks, ευχαριστώ. Please enlighten me. Είχες λοιπόν αυτά τα ακούσματα που μου ανέφερες στην αρχή, τα πιο προσβάσιμα κάτσι, όπου είχες κάποια συγκεκριμένα πράγματα που σου άρεσαν, μπορεί να μην καταλάβαινες τι είναι αυτά. Στον σκληρό ήχο, σε αυτά, τύπου Maiden, Evanescence και οτιδήποτε άλλο προέκυψε τότε, τι ήταν αυτό που σε τράβηξε, εκτός από το κάτσινες προφανώς. Εκτός από το κάτσινες ήταν η δυναμική, η ένταση. Και το πάθος των ίδιων μουσικών όταν είδα αργότερα βίντεο κτλ. Αλλά ναι, η ένταση αυτή, αυτό το γκάζι ρε παιδί μου, αυτό το...
Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Δηλαδή ήρθε το Κάτσινες και συνδυάστηκε με την ένταση και κάνανε ένα ωραίο πάντρεμα το οποίο δεν το είχα ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου, ας πούμε. Και ήταν η αρχή του τέλους για μένα, ας πούμε. By the way, μία μικρή παρένθεση. Μέχρι σήμερα ακόμα δεν τους συμπαθώ τους Maiden. Πόβο, θα τριγκεράρουμε τόσο πολύ κόσμο, γουστάρω. Βάλτε στον τίτλο, στο description, πάρε τα κομμάτια τα καλύτερα και βάλτε στην αρχή. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Πάντως. Έλα, εντάξει. αυτή η συνέντευξη θα πάει καταπληκτικά. Γάμισε τα. Οι Maiden δεν ξέρω, ποτέ δεν με άγγιξαν, ρε φίλε. Δηλαδή, ίσως να φταίει και η προσέγγιση τους στη μίξη των κομματιών τους, δηλαδή που είναι έτσι λίγο, ακούγονται κάπως συναυλιακά, ακούγονται κάπως να μην δένουν απόλυτα, ξέρεις, όλα μαζί. Σε αντίθεση με τους Evanescence που ήταν ξεκάθαρα πιο radio friendly. Ναι, μπράβο, ναι, ας πούμε δεν ξεχώριζες κιθάρα μπάσο, ούτε στους Evanescence, ούτε στους Linkin Park, ας πούμε. Ήταν όλο ένα, το μπάσο ήταν προέκταση της ηλεκτρικής κιθάρας ουσιαστικά. Τώρα, μισό λεπτό, θα σε πάω χρονολογικά γιατί έχει σημασία, θα καταλάβεις, ουσιαστικά θα απαντάω τις ερωτήσεις σου. Κάθομαι πίσω, το βήμα είναι δικό σου, λέγε. Και μετά λοιπόν από αυτό το Evanescence Iron Maiden, το επόμενο βήμα είναι ένας άλλος φίλος μου, ο κολλητός μου τότε, ο Ρουφάτ, ο οποίος είναι από το Αζερμπαϊτζάν και τώρα είναι στη Ρωσία και έχει και δύο παιδάκια και με παίρνει πολλές φορές τηλέφωνο ακατάλληλες ώρες και... Λόγω διαφοράς ώρας, Ναι, και του λέω τι ώρα είναι αυτή η μαλάκα που με παίρνεις και μου λέει μαλάκα έχουμε διαφορά ώρας. No fucking shit! Και το ξεχνάω κάθε φορά. Shoot out λοιπόν στο παλικάρι. Έτσι, shoot out στο παλικάρι, ο οποίος με έχωσε στη φάση Linkin Park. Όπα, εδώ είμαστε. Έλα. Είδες. Μιλάμε για γυμνάσιο λύκειο τώρα ή είμαστε ακόμα δημοτικό, τέλη δημοτικού? Τώρα είμαστε γυμνάσιο, έχουμε μπει στο γυμνάσιο. Εντάξει, πιστεύω ότι η Linkin Park δεν υπάρχει. Παίζει να είναι ο ορισμός του Κάτσινες και σκληρός ήχος και γάμισε τα όλα, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή είναι οι άρχοντες, δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα. Μπορούμε κάλλιστα να τελειώσουμε το επεισόδιο εδώ, οπότε... ναι, σε τέτοια φάση, ναι. Οπότε, ξέρεις, είχα κάτι ωραίο στο μυαλό μου, είχα τις Evanescence και μόλις άκουσα μαλάκα Linkin Park, έπαθα τσότσο, δηλαδή το καταλαβαίνεις. Θυμάσαι τι άκουσες? Πρέπει να ήταν το Somewhere I Belong. Άκουσες δεύτερο άλμπουμ, το Meteora, Μετέωρα. Ναι, ναι. Okay. Α, όχι, περίμενε ρε φίλε, περίμενε. Υπάρχει ένα μεσοδιάστημα πριν του Linkin Park, νομίζω. Μπορεί να λέω και μαλακές, δεν το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, λίγο πιο πριν ή λίγο πιο μετά, είχε πέσει στα χέρια μου το CD του Dio. Dream Evil πρέπει να λέγεται. Που είναι ένα κοριτσάκι που κοιμάται και από πάνω είναι ο δαίμονας που κάνει Devil Horns. Πώς βρέθηκε αυτό? Αυτό βρέθηκε, φίλε, άκου, ακραίο πώς βρέθηκε στα χέρια μου. Είχε φτιάξει ένας άλλος φίλος ένα υπόγειο, το είχε κάνει με όργανα γυμναστικής και τέτοια μέσα. Και πηγαίναμε και αράζαμε εκεί πέρα, ξέρω εγώ, πίναμε μπύρες, κάναμε γυμναστική, μαλακιζόμασταν, είχαμε το δικό μας χώρο τέλος πάντων εκεί πέρα. Ενδιάμεσα δημοτικό γυμνάσιο. Ναι. Μαλακα, τι σκληρός καριόλης που είσαι και λένε ότι τη λένε που ακούς Ρουβάντερ, μαλακα, άντε τι ξέρετε ρε, άστα. Άντε ρε γαμηθείτε μαλάκες. Αυτό τέλος επεισοδίου. Okay, οπότε τι, ο τύπος ήταν μεταλλάς αυτός που είχε το μέρος ή... Εντάξει, ήταν και αυτός ψιλομεταλλάς, αλλά το σημαντικό είναι ότι ο μόνος τρόπος για να έχουμε media εκεί κάτω στο υπόγειο ήταν ένα στερεοφωνικό, ας πούμε. Είχαμε ένα μικρό στέρεο, ας πούμε, και το οποίο έπαιρνε CD και το μόνο CD που υπήρχε και κυκλοφορούσε εκεί γύρω γύρω, ας πούμε, μέσα σε αυτή την αποθήκη ήταν αυτό το Dream Evil. Και έπαθα τσότσο, φίλε μου. Ξέχασα και το όνομά σου τώρα με την όλη κουβέντα. Δημήτρης. Δημήτρη, μπράβο, ναι. Έπαθα τσότσο με το που μπήκε το πρώτο τραγούδι, το οποίο ήταν το Night People. Μαλάκα, μπαίνει με έναν άρρωστο τρόπο αυτό το τραγούδι. Και έπαθα τρελά μόλις τα άκουσα. Ένα ακόμα πολιτισμικό σοκ στο μυαλουδάκι του Νικολάου. Ναι. Κάνει μια τρελή εισαγωγή με πλήκτρα. Κάνει και μπαίνει έτσι πολύ άρρωστα και χαοτικά. Άκουσέ το μετά όταν κλείσουμε.
Και ήταν και αυτό, μετά ήρθαν και Linkin Park και ήρθε και έδεσε το γλυκό. Στον δίσκο του Dio τι σου άρεσε, εκτός από το intro που σε ανατείναξε? Γιατί προφανώς, αν μη τι άλλο, πρόκειται για μία από τις πιο iconic φωνές της metal, επομένως έπαιξε ρόλο αυτό ή σε ακούμπησαν, σε επηρέασαν, συγγνώμη, άλλα πράγματα? Φίλε, δεν είχα ιδέα ποιος είναι ο Dio. Δεν ήξερα καν ποιος είναι ο Dio, ρε φίλε. Δηλαδή, στα αυτιά μου δεν ήξερα καν ότι είναι το Dream Evil βασικά. Ήταν απλά ένα αντιγραμμένο CD, ας πούμε, που δεν έγραφε τίποτα πάνω. Και απλά υπήρχε εκεί πέρα και το βάλαμε μέσα και ακούσαμε αυτή τη γαμάτη μουσική. Και αργότερα συνειδητοποίησα ότι είναι ο Dio, αυτός που όλη η metal κοινότητα τον γνωρίζει και τον προσκυνά. Και εγώ ήμουν απορρομένος με κάποια κομμάτια του, ας πούμε. Δεν είχα ιδέα. God damn. Και μετά τον έψαξα. Οπότε η απάντηση στην ερώτησή σου, αν με επηρέασε κάτι άλλο, η απάντηση είναι όχι. Δεν ήξερα. Δεν ήξερα καν ποιος είναι. Οπότε μόνο η μουσική ήταν αυτή η οποία με τρέλανε. Damn. Ναι, ναι. Μετά πάμε στο Linkin Park, για να μην τα απολογώ και για να μην. Εντάξει, κουράζω. Νομίζω το είπαμε και πριν ότι πρόκειται για το υπέρτατο και πιο πετυχημένο παράδειγμα κάτσινες και χέβινες, που από ό,τι κατάλαβα είναι και τα δύο χαρακτηριστικά τα οποία θες να βγάλεις εσύ με τη μουσική σου. Ναι, 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 ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Επομένως, ερχόμαστε τώρα ξανά στο κομμάτι της οργανοπαιξίας και της σύνθεσης. Φαντάζομαι χρονικά ήρθε οργανοπαιξία και μετά σύνθεση. Ναι, σωστά. Απλά να κάνω πάλι μια παρένθεση για να τελειώσω την ιστορική αναδρομή. Κάπου στο γυμνάσιο γνώρισε ένα άλλο παλικάρι, το Μιχάλη, δεν θα πούμε όνομα. Μόλις το πες. Το επίθετο. ο οποίος είχε στην κατοχή του, φίλε, κάτι δίσκους από Blind Guardian, κάτι δίσκους από Edguy, κάτι δίσκους από Vantasia, κάτι Halloween. Πώς πιάσαμε κουβέντα και του έλεγα ότι άκουσα αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Μου λέει πάρε να ακούσεις και αυτά. Μου δίνει όλα αυτά τα CD που προανέφερα. Κάπου ενδιάμεσα εμφανίστηκαν και οι Manowar. Δεν θυμάμαι καν πώς έπεσα στα δίχτυα των Manowar. Ίσως από αυτόν. Ίσως από αυτόν. Οπότε, ξέρεις, γνωρίζοντας αυτόν, έπαθα ένα τέταρτο, δεν τα μετράω, πολιτισμικό σοκ. Γιατί εκεί βρήκα και τη φάση μου. Μπλέχτηκα με power metal και τέτοια. Και η ζωή μου, ξέρεις, πλέον είχε αποκτήσει νόημα στη μουσική. Οπότε, okay, ναι, κάπως okay. Έτσι, Halloween και Blind Guardian και Avantasia και Edguy διαμόρφωσαν όλο το υπόλοιπο μου... Τη μουσική σου ταυτότητα. Τη μουσική μου ταυτότητα, ναι. Και πολύ αργότερα μπλέχτηκα με άλλα είδη μουσικής, ρε παιδί μου, πιο heavy. Πάντα ήμουν έτσι περισσότερο της power, της heavy, όλα αυτά. Δεν σταμάτησες ποτέ να ακούς. Ναι, 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 ξεκάθαρα. Τώρα κοίταξε να δεις πώς έγιναν τα πράγματα από εκεί και μετά. Έχω ένα φίλο ο οποίος... Όλες σου ιστορίες έχουν ξεκινήσει έτσι. Είχα γνωρίσει ένα παιδί, είχα ένα φίλο. Ξεκάθαρα, ναι, ναι. Συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται να μην το πω. Δεν είναι ναι, ρε, γιατί κοίταξε, θα μπορούσε να ξεκινάει η ιστορία με το μπήκα στο YouTube, αλλά δεν είχαμε καν ίντερνετ εκείνες τις εποχές, ρε φίλε. Μέχρι το γυμνάσιο, ας πούμε, δεν είχα ίντερνετ. Ό,τι γινόταν από ανταλλαγή πληροφοριών ήταν από CD όλα. Κασέτες. Και πιο πριν κασέτες, ναι, γιατί είχα ένα κασετόφωνο εγώ εδώ πέρα στο δωμάτιό μου, ας πούμε, και δεν είχα να παίζω CD. Οπότε έπαιρνα CD και τα αντέγραφα σε κασέτες, ας πούμε, πολλές φορές. Πρωτόγονη τεχνολογία. Και πρωτόγονο τρόπο κιόλας που το ηχογραφούσα. Πόμα, τα CD, τις κασέτες. Α, περίμενε ρε, δεν είπαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό ρε εσύ. Το ότι στα αγγλικά γνώρισα άλλο ένα παιδί. Ωρε, πούστε. Βλέπεις ένα μοτίβο κάπου εδώ. Το οποίο... Ναι. το οποίο μου έδωσε ένα CD, φίλε, που μέσα είχε... Ανώριμους, πλοκάμι του Καρχαρία. Όπα! Είχε ένα mixtape τέλος πάντων από κάτι τέτοια πράγματα. Και έπαθα άλλο τσότσο από εκεί πέρα. Οπότε ξέρεις, από εκεί άρχισα μετά να ψάχνω φουλ αυτή τη φάση. Τι μπαστάρδεμα ήχων έχεις κάνει. Γάμισε τα. Πήγαμε από το Ρουβά στους Evanescence, στους Linkin Park, στους Halloween, στους Edguy. Και τώρα γυρνάμε ξανά πίσω Ελλάδα.
πλοκάμι του Καρχαρία, ανώριμη, σταρόβας, πανούσης. I'm fucking speechless. Και μόλις συνειδητοποίησα, φίλε, ότι υπάρχει τέτοιου είδους μουσική, το ότι μπορείς να κάνεις χαβαλέ στη μουσική, γιατί δεν το είχα ακούσει μέχρι τότε. Μόλις λοιπόν συνειδητοποίησα αυτό το πράγμα, εντάξει, εκεί τέλος. Άλλαξε όλη μου η κοσμοθεωρία. Πιστεύω ότι υποσυνείδητα από τότε που άκουσα αυτό το συντάκι, ότι έγινε στόχο ζωής πλέον. Να κάνω αυτό το πράγμα, να αντιγράψω αυτό το πράγμα. Και γυρνάμε τώρα στον άλλο φίλο που γνώρισες εκεί. Ήμασταν συμμαθητές βασικά από το δημοτικό. Απλά ξεκόψαμε για μια περίοδο και ξαναβρεθήκαμε μετά από λίγο. Shoot ακόμα. Out σε όλα αυτά τα παιδιά, να είστε καλά. Αυτή τη στιγμή μιλάω με τον Νικολάου Νίκ και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Να ξέρετε ότι άμα δεν είχα εσάς, δεν θα έκανα αυτό που κάνω τώρα. Το οποίο μπορεί για κάποιους να είναι και καλύτερο. Οπότε εσείς είστε υπεύθυνοι για όλα τα καλά και όλα τα κακά. Είναι perspective, οπότε. Και με αυτό το φίλο λοιπόν, θυμάμαι είχα πάει για ένα τάμα στην Τίνο και μιλούσαμε στο τηλέφωνο και κάπως έτσι έπεσε η ιδέα του, ρε μαλάκα, δεν πάμε να πάρουμε μια κιθάρα το Σεπτέμβρη, να ξεκινήσουμε μαθήματα μαζί, να κάνουμε ένα γκρουπάκι εκεί πέρα, να γουστάρουμε, να γράψουμε μουσικούλα και αυτά και τα λοιπά. Ναι, πάμε, παίρνουμε κιθάρες. Πήρα αυτός την κιθάρα του, τον ενισχυτή του. Πήγα εγώ σε ένα μουσικό οίκο, τους λέω είμαι αριστερόχειρας, χρειάζομαι μια κιθάρα αριστερή. Άλλη μια σημαντική λεπτομέρεια, η οποία μάλλον θα ήταν και ένα εμπόδιο αργότερα ή όχι, δεν ξέρω. Είναι. Γενικά είναι εμπόδιο. Όχι ήταν, είναι, ακόμα είναι. Ναι, είναι δύσκολο να βρεις αριστερά όργανα και αν τα βρεις θα είναι και πιο ακριβά και δεν υπάρχουν και τόσες επιλογές, οπότε εντάξει, είναι ένα θέμα. Και μου λέει αυτός ο τύπος λοιπόν από το μουσικό οίκο, δεν δοκιμάζεις, λέει, να πάρεις μια δεξιά κανονική κιθάρα, γιατί πολλοί έρχονται και τελικά μπορούν και παίζουν δεξιά. Για να έχει μουσικό οίκο φαντάζομαι ότι κάτι θα ξέρει. Λέω εγώ, εντάξει, okay, θα το δοκιμάσω και άμα γίνεται, okay. Μου δίνει αυτή την κιθάρα, προσπάθησα λίγο έτσι να την κρατήσω, να γρατζουνίσω λίγο. Σε κάθε περίπτωση την γυρνούσα ανάποδα. Σου έβγαινε λοιπόν φυσικά να έχεις το αριστερό σου χέρι. Ναι, το αριστερό σου χέρι να είναι το groove hand. Ναι. Το δεξί χέρι στην ταστιέρα, το αριστερό στην πένα. Σου έβγαινε φυσικά, δεν μπήκες καν στον κόπο να δοκιμάσεις να τριφτείς λίγο διαφορετικά. Δοκίμασα, ρε παιδί μου, αλλά σε κάθε περίπτωση μετά από λίγο την γυρνούσα ανάποδα αυτόματα, δεν γινόταν. Ήταν το φυσικό κάλεσμα, ας πούμε, ότι παιδιά, την πήρα την απόφασή μου, δεν πρόκειται να κάνω αυτό. Θέλω για αριστερόχειρες, να είναι χτισμένοι από την αρχή έτσι. Ξεκάθαρα, ναι, δεν ήταν καν απόφαση, ήταν φυσικό αποτέλεσμα. Γυρνάω πίσω και παίρνω την πρώτη μου κιθάρα, η οποία ήταν γαμάτη. Γαμάτη. Ήταν μια ESP LTD M50 με ματ μαύρο χρώμα. Metal as fuck, αλλά ο ενισχυτής που πήρα ήταν Walkie talkie πραγματικά, ναι. Ήταν ένας drive ενισχυτής που μου τον πούλησε για wow αυτός. Και εγώ εντάξει δεν ήξερα καν, ας πούμε, τι παίζονταν, οπότε... Ποιος ξέρει τότε στις αρχές. Ναι. Τον πήρα, μετά άρχισα να παιδεύομαι λίγο με πεταλάκια από εδώ και από εκεί. Ξεκίνησες αμέσως με πεταλάκια. Αμέσως. Μετά από λίγο διάστημα πήγα και πήρα ένα πεταλάκι, γιατί το distortion του ενισχυτή ήταν μετός, εντάξει. Δεν ήταν καν distortion, ήταν overdrive, ξέρω εγώ. Οπότε πήρα το πρώτο μου κλασικό πεταλάκι, το μποσάκι αυτό, το πορτοκαλί, το... Δεν ξέρω, ένα boss ήταν πορτοκαλί που έλεγε distortion. Το DS1. Ναι, και αρχίσαμε τέλος πάντων με αυτό το φίλο μου να παίζουμε έτσι κιθάρα, να κάνουμε μαθήματα βασικά. Και όταν τελειώναν τα μαθήματα συνεχίζαμε και παίζαμε. Δύο κιθάρες, ναι. Μετά γνωρίσαμε και ένα άλλο παλικάρι που έπαιζε κιθάρα εκεί πέρα στο 2. Τον βάλαμε και αυτό μέσα στο γκρουπάκι, τρεις κιθάρες. Made in κατάσταση. Και βάλαμε και τον καθηγητή μας, τον χώσαμε να παίζει μπάσο, βάλαμε και έναν άλλο τύπο να παίζει drums. Βγάλαμε 2-3 κομματάκια, ας πούμε, Black Sabbath, Metallica. Ναι. Κάνα Paranoid, Master of Puppets, ξέρω. Όχι ρε, τι Master of Puppets ρε, κάτσε ρε. Enter Sandman. Κάνα Paranoid, το πολύ, και κάνα
For whom the bell tolls. Τι, δεν ήμασταν τόσο καλοί. Μην Master of Puppets. Έχει ταχύτητα το Master of Puppets. Κάτσε καλά. Και ποιος θα το παίξει και στην drums. Οπότε, ναι, ήμασταν πολύ φλόροι ακόμα. Vocalist δεν μου ανέφερες. Α, vocalist ήταν αυτός ο φίλος που έπαιζε, που ξεκινήσαμε μαζί κιθάρα. Αυτός έκανε φωνητικά. Α, double duties. Ναι, εγώ δεν είχα σταθεί στο μικρόφωνο ακόμα ή όταν στεκόμουν δεν ήταν η φωνή μου. Δεν. Τραγουδούσα μόνο στο μπάνιο και, ξέρεις, και στο δωμάτιό μου δεν τραγουδούσα ποτέ. Μέχρι πολύ αργότερα δεν τραγουδούσα ποτέ. Μιλάμε τώρα για εποχή γυμνάσιο, λύκειο, τέλη γυμνασίου. Ναι, ναι, κάπου εκεί γυμνάσιο, ναι. Τέλη γυμνασίου, κάπου εκεί. Κάναμε το πρώτο μας live, το πρώτο μας και τελευταίο μας live. Συνήθως έτσι γίνεται, ναι. Ναι, το οποίο ήταν στην ΚΝΕ, σε ένα εργατική πρωτομαγιά, τέλος πάντων, της ΚΝΕ στο Πανεπιστήμιο εδώ πέρα του Βόλου. Το οποίο πήγε παραδόξως πάρα πολύ καλά και ήμασταν και απροβάριστοι. Αλλά βγήκε τρελή ενέργεια και γούσταραν εκεί πέρα οι φοιτητές που ήταν εκεί γύρω-γύρω. Εμείς ήμασταν πιτσιρίκια, οι φοιτητές εκεί πέρα κοπανιόντουσαν, γούσταραν. Αλλά δεν ξαναβρήκαμε άλλη ευκαιρία, μετά ψιλοχαθήκαμε, μετά... Φαντάζομαι τίποτα πανελλήνιες, ξέρω εγώ... Πανελλήνιες... Όπου ο καθένας, εντάξει, πήρε το δρόμο του για σπουδές, ιστορίες και αυτά. Μπράβο, και εδώ με φέρνεις στο επόμενο κομμάτι που είναι οι σπουδές μου. Πήγα Κεφαλαιονιά, λοιπόν. Σπούδασα τεχνολογία ήχου και μουσικών οργάνων, το οποίο ουσιαστικά είναι ηχοληψία. Α, έχεις λοιπόν σχετικές σπουδές με το αντικείμενό σου ή τέλος πάντων κοντινά, παρεμφερείς, ξέρω εγώ. Ναι, 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 σωστά, ναι. Έχεις ολοκληρώσει τις σπουδές, είναι τελειωμένες. Ναι, ναι, τις ολοκλήρωσα. Excellent, congrats. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Εκεί πέρα ήταν μια άλλη πτυχή της ζωής μου, όπου, ξέρεις, έμαθα τεχνολογία ήχου, άρα ηχοληψία, άρα να ηχογραφώ. Και πώς να ηχογραφώ σωστά, πώς να μιξάρω, πώς να, ξέρεις, όλη τη... Την τεχνική διαδικασία που απαιτείται για να βγάλεις ήχο. Μπράβο. Μπράβο, ακριβώς αυτό. Όχι όμως songwriting. Κοίταξε να δεις, όταν ήμουν με την προηγούμενη μπάντα, κάναμε κάποιες δοκιμές, είχαμε γράψει κάνα δύο κομματάκια, μπήκαμε στη διαδικασία να γράψουμε δύο κομματάκια. Φυτεύτηκε ο σπόρος τότε και περίμενε να βγάλει τις ριζούλες του, φαντάζομαι. Μπράβο, ναι, αλλά εφόσον τέλειωσε και η μπάντα, τα αφήσαμε εκεί. Κράτα το όμως, γιατί θα παίξει ρόλο αργότερα. Κοίταξε, εφόσον ήξερα τα τεχνικά, μπήκα στη διαδικασία με κάτι φίλους εκεί πέρα στην Κεφαλαιονιά να κάνουμε ένα γκρουπάκι, το οποίο ουσιαστικά δεν ήταν γκρουπάκι, ήταν studio group. Δηλαδή δεν υπήρξαν ποτέ ως γκρουπάκι να παίξουμε έξω, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Ούτε καν πρόβες δεν είχαμε κάνει, απλά ήταν studio group. Μπαίναμε μέσα και γράφαμε. Και κάναμε τότε τους hashtag βυζιά, οι οποίοι είναι μια μεγάλη στάση στην πορεία μου. Είναι η πρώτη μου απόπειρα να γράψω έτσι χιουμοριστική μουσική. Wow. Και ναι, ξεκίνησα από κάνοντας παροδίες τραγούδια. Ας πούμε, το πιο χαρακτηριστικό και το πιο γαμάτο που είχαμε κάνει με τους hashtag βυζιά ήταν το Πασχαλινό, το οποίο ουσιαστικά ήταν μια παροδία του «Μη με πας από το σπίτι». Πασχαλινό. Ναι, το οποίο το πήραμε και το κάναμε πασχαλινό και έλεγε «Μην το φας το τζατζίκι, αν το φας θα ξέρενας». Και πήγαινε κάπως έτσι. Ω μαλάκα, πω, that's... Σε παρακαλώ. Φίλοι μου, αν βρίσκεστε ακόμα σε αυτό το podcast, αν ακούτε ακόμα, πατήστε παύση, ψάξτε hashtag βυζιά στο YouTube. Τι, υπάρχουν στο ίντερνετ? Υπάρχουν, ναι, ναι, υπάρχει στο YouTube. Ω μαλάκ. Ναι, hashtag βυζιά. Έχει φύγει το σαμπ για πλάκα. Δεν είναι ενεργή πλέον. Δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει. Το πάλεψα να τους κάνω πάλι ενεργούς. Άντε. Γιατί κάποια πράγματα πλέον, επειδή είμαι και monetized και αυτά, δεν μπορώ να τα κάνω πολύ εύκολα και με μεγάλη άνεση στο κανάλι μου. Οπότε ναι, σκόπευα να ενεργοποιήσω τους hashtag βυζιά και να κάνω ό,τι γουστάρω εκεί μέσα. Οπότε ναι, ίσως να μην πάει και χαμένο το sub κάτω και δεν ξέρεις καμιά φορά. Κανένα sub δεν πάει χαμένο. Έτσι. Αυτή τη στιγμή εγώ απλά γελάω, αλλά όχι με το κοροϊδευτικό γέλιο. Με αυτό το πω, μαλάκα, ναι, επιτέλους κάποιος κάτι. Genuine happiness, πώς το λένε. Συνέχισε, σε παρακαλώ. Θέλω απλά. Έχω κάτσει πίσω. Please, go on.
Με τους hashtag βυζιά κάναμε μεγάλη επιτυχία εκεί πέρα στο Λιξούρι, θέλω να ξέρεις. Δηλαδή, προχωρούσαμε στο δρόμο, δεν ξέρανε κιόλας, στην αρχή δεν ξέρανε ποιοι είμαστε. Γιατί δεν είχαμε και φωτογραφίες, ούτε αναφέραμε ποιοι είναι η μουσική κτλ. Απλά γράφατε τη μουσική, ηχογραφούσατε και ανέβαινε έτσι. Αυτοί είμαστε, κάνουμε αυτό. Ναι, τα κοινοποιούσαμε, ξέρω εγώ, στα media. Μας ρωτούσαν ποιοι είναι αυτοί. Λέγαμε, δεν τους ξέρεις, ούτε εμείς τους ξέρουμε. Ναι. Και από ένα σημείο και μετά είχε γίνει έτσι λίγο σαν cult κίνημα η hashtag βυζιά. Δηλαδή. Ω μαλάκα, φτιάξαμε. Μαλάκα, είχε τέτοια επιτυχία που δεν το περίμενα. Δηλαδή, αρχίσαμε να βλέπουμε με σπρέι σε τείχους γραμμένο hashtag βυζιά, ξέρω εγώ και το λογότυπο και τέτοια πράγματα στο Λιξούρι. Τώρα στην Κεφαλονιά. Σκέψου. Συνήθως εκεί σε μικρές κοινωνίες γίνεται αυτό. Δηλαδή, μεταδίδονται τα νέα γρήγορα. Αλλά αυτό που μου περιγράφεις, ναι, είναι. Cult following, μαλάκα, είναι actual cult following. Ναι, ναι, πραγματικά. Μετά άρχισε, ξέρεις, τα ακούσαν και οι καθηγητές στη σχολή, επειδή είχαμε, είχαμε γράψει και ένα κομμάτι το οποίο ήταν παροδία του Άντεξα και λεγόταν ηχοληπτικό. Και οπότε, ξέρεις, έπεσε στα χέρια των καθηγητών, τα ακούσαν, το λατρέψανε και μετά, ξέρεις, έμπαινε και σε inside jokes, ας πούμε, αυτό το πράγμα, η στίχη που είχαμε γράψει. Στην ουσία, επρόκειτο για χιουμοριστική ή ελαφριά ή μουσική, τέλος πάντων, που δεν παίρνει σοβαρά τον εαυτό της, ήταν όμως τεχνικά όπως θα έπρεπε. Και ναι και όχι, το παλεύαμε ακόμα. Ναι, θέλω να πω δεδομένων των μέσων που είχατε διαθέσιμα εκείνη την περίοδο. Δεδομένων των μέσων που είχαμε, ναι, προσπαθούσαμε να το έχουμε όσο πιο προσεγμένο γίνεται. Αλλά δεν ήταν και πολύ πετυχημένο τεχνικά, διότι ας πούμε δεν είχαμε καν σοβαρά ηχεία, ας πούμε. Και μπορεί να μπεις τώρα να τα ακούσεις και ακούς όλα τα χαμηλομεσαία, ας πούμε, και σου τρυπάνε τον εγκέφαλο, δεν μπορείς να ακούσεις τι λέει πολλές φορές. Τα λόγια, τι λένε. Οπότε εντάξει, ήταν λίγο. Εντάξει. Ήταν μια προσπάθεια, οκ. Okay. Πόσο καιρό κράτησε αυτό? Αυτό κράτησε, ξέρω εγώ, λίγο, εντάξει, κάνα δύο χρόνια. Δεν ήταν όλα τα χρόνια των σπουδών σου εκεί δηλαδή, ήταν από ένα σημείο και μετά. Ναι, ήταν από ένα σημείο και μετά, δεν ήταν όλα τα χρόνια. Πώς ήταν η σχολή, η διάρκεια της? 4 χρόνια είναι η σχολή, εγώ την έκανα 6. Άσχετο, την τελείωσες, δεν έχει να λέει. Ναι, ναι, ναι. Επομένως λοιπόν αυτό ήταν το μόνο project που έτρεχε σε εκείνη την περίοδο. Και ένα ακόμα που είχαμε πάλι με κάτι παιδιά εκεί πέρα στην Κεφαλονιά κάνει ένα γκρουπάκι, το οποίο ήταν σοβαρό γκρουπάκι. Σοβαρό με την έννοια ότι δεν ήταν έτσι troll. Not comedy. Ναι, ναι. Και είχαμε γράψει και εκεί κάνα 2 τραγουδάκια. Ένα έχουμε σίγουρα ηχογραφήσει και το έχουμε ανεβάσει. Και αυτό ήταν όλο. Μετά, εντάξει, δεν διαλυθήκαμε αυτούς, δεν το συνεχίσαμε. Έφυγα και εγώ μετά από την Κεφαλονιά, οπότε δεν συνεχίστηκε κάτι εκεί. Δεν υπήρξαν live δηλαδή με αυτούς? Όχι, όχι, δεν υπήρξαν live. Γιατί χρονιές μιλάμε τώρα γι' αυτό? Γιατί μην ξεχνάμε ότι μεσολάβησε και μια πανδημία, όπου. Εντάξει, μας πήγε, μας γάμισε λίγο. Ναι, όχι, αυτό ήταν πολύ πιο πριν. Ήταν στη σχολή ήμουνα στην Κεφαλονιά από το 2010, τότε πέρασα. Με 16. Μέχρι το 2016, ναι. Okay, okay, okay. Κάπου στο 2015 έφυγα από την Κεφαλονιά, δεδομένου ότι τα είχα δώσει όλα τα μαθήματα και τα λοιπά. Ναι. Οπότε γύρισα Βόλο να κάνω την πρακτική μου και την πτυχιακή μου. Και βρέθηκα λοιπόν με τον φίλο που είχαμε ξεκινήσει να μαθαίνουμε κιθάρα πιο πριν. Όχι. Και λέμε, ωραία, έχουμε γράψει 2 κομματάκια, θυμάμαι. Θες να τα βάλουμε κάτω, να τα ηχογραφήσουμε τώρα που μπορούμε και ξέρουμε πώς? Oh my fucking god. Και κάτσαμε και ηχογραφήσαμε, ναι, μετά από 5 χρόνια, μετά από καμιά 7 ετία, 8 ετία. Κάτσαμε και τα ηχογραφήσαμε αυτά τα κομματάκια και συνεχίσαμε να ηχογραφούμε. Πήραμε και έναν άλλο φίλο ο οποίος τραγουδούσε και τον βάλαμε φωνή, ο Γιώργος ο Τσιάρας. Γεια σου φίλε. Γεια σου φίλε Τσιάρα, να ακούς αυτό το podcast και έχεις φτάσει ως αυτό το σημείο. Ξεκινήσαμε με αυτόν λοιπόν να γράφουμε κομμάτια. Σε κάποια φάση αποσύρθηκε ο Γιώργος, ο άλλος ο φίλος που έπαιζε κιθάρα. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο πρέπει να αναφέρω τα ονόματα. Ο Τσιάρας σίγουρα θα το ήθελε. Τώρα ο άλλος, επειδή είναι και δικηγόρος, ξέρεις, ίσως να μην γουστάρει, γι' αυτό αποφεύγω να το λέω. Οι αναφορές στα ονόματα γίνονται με σεβασμό στις προσωπικότητες, να το πούμε μιας και το ανέφερες, χωρίς στόχο προσβολής. Ναι, μπράβο. Αλλά προβολής της
ευχάριστης ιστορίας. Δηλαδή γίνεται αυτή τη στιγμή ένα throwback στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκες και έφτασε σε αυτό το σημείο. Δεν το λέμε σε καμία περίπτωση για να υποβαθμίσουμε προσωπικότητες, ούτε να υποθάλψουμε το προσεχές τους έργο. Το θέσες πάρα πολύ σωστά. Κλείνει η παρένθεση, συνεχίζουμε. Τώρα με αυτόν, με τον Γιώργο Τζιάρα, ξεκινήσαμε, ας πούμε έτσι, να γράφουμε σοβαρά κομμάτια, γιατί ήθελα και εγώ να το βγάλω από μέσα μου ότι επιτέλους έχω τον εξοπλισμό και έχω και το know-how. Και το know-how και έχω και ιδέες που δεν τις έχω ηχογραφήσει και νομίζω ότι ήρθε ο καιρός, ας το πούμε. Και ξεκινάω full on να γράφω μαζί του κομμάτια. Vocals αυτός, κιθάρα εσύ. Vocals εγώ, κιθάρα, μπάσο, production. Drums, ξέρω εγώ, production και τα λοιπά, εγώ. Και ξεκινάμε full on και βγάζουμε σχεδόν κάθε... Πολύ συχνά, παίζει... Κάθε εβδομάδα βγάζουμε, κάθε μήνα. Τόσο πολύ συχνά. Όχι, εντάξει, δεν ήταν κάθε εβδομάδα, σίγουρα. Διβδόμαδο, άντε τριβδόμαδο. Παίζει να ήταν κάθε διβδόμαδο, τριβδόμαδο, ναι. Βγάλαμε καμιά δεκαριά τραγούδια, τα οποία εγώ τα γούσταρα φουλ, ακόμα τα γουστάρω, μου αρέσουν πάρα πολύ. Ήταν και αυτά first steps, με την έννοια ότι έμαθα τεχνικές πολύ αργότερα, που αυτές ουσιαστικά καθόρισαν τον όλο ήχο, ας πούμε, και ακούστηκε πλέον σοβαρή δουλειά. Τεχνικές εννοείς στο guitar playing, στην παραγωγή? Στην παραγωγή. Δηλαδή, παρόλο τη σχολή και παρόλο τις γνώσεις και παρόλο τον εξοπλισμό που είχα πλέον, πάλι υστερούσα. Γιατί σου έλειπε αυτή η εμπειρία της ηχογράφησης, η οποία έχει να κάνει αποκλειστικά με τη δική σου δημιουργία, φαντάζομαι. Ότι... Ναι, μπράβο, η εμπειρία μου έλειπε. Να προσαρμόσεις τις γνώσεις σου πάνω στο έργο σου, το προσωπικό σου έργο όμως. Κάπως έτσι. Ήτανε, δηλαδή, περισσότερο εμπειρία. Μου έλειπε η εμπειρία πάνω στην ηχογράφηση και στη μίξη κτλ. Οπότε ήταν ένα πολύ καλό πλάσιμο αυτό με τον Γιώργο που κάναμε. Αυτή η περίοδος ίστρου. Μπράβο, ναι, αυτή η περίοδος ίστρου που τελικά με βοήθησε αργότερα στο να αναπτύξω καλύτερα τον ήχο μου και να μπορέσω να κάνω πολύ πιο σοβαρές μίξεις και πολύ πιο σοβαρές δουλειές. Μία παρενθεσούλα σε αυτό το σημείο για να κάνω ένα throwback στην αρχή του επεισοδίου, στους τίτλους που σου έδωσα. Κιθαρίστας πρώτα απ' όλα, το μπάσο προέκυψε φαντάζομαι σαν φυσική ανάγκη. Δεν εστίασες πάρα πολύ σε τεχνικές εκεί ή έμαθες? Ξεκάθαρα όχι, ήταν ότι έπρεπε να έχει και μπάσο μέσα το κομμάτι, οπότε κάποιος έπρεπε να το παίξει. Οπότε... Γιατί όπως είπες στην αρχή που περιέγραφες τα σκληρά ακούσματα, είπες μια ωραία κουβέντα, η κιθάρα ήταν φυσική συνέχεια του μπάσου, ή το ανάποδο, sorry, το μπάσο είπες ότι ήταν φυσική συνέχεια της κιθάρας. Ναι, το δεύτερο. Αυτή η φράση λοιπόν φαντάζομαι θα συνόδευσε και το songwriting process σου, με την έννοια ότι ξεκινάς το riff στην κιθάρα. Ναι. Και μετά γράφεις μπάσο που να αγκαλιάζει αυτό το riff. Ναι, μπράβο, ακριβώς. Drums programmed ή φυσικά? Drums programmed. Okay. Οπότε έμαθες να κάνεις και αυτό μεταξύ άλλων. Ναι, αυτό το είχα, ναι, στη σχολή βέβαια το μάθαμε αυτό. Μετά άρχισα να ψάχνουμε περισσότερο με ήχους, ας πούμε, για να είναι πιο... Ναι, να φτιάχνεις μια βιβλιοθήκη ρεαλιστικών ήχων, φαντάζομαι. Μπράβο, ναι, κάπως έτσι. Και φυσικά, για το τέλος, το κομμάτι του vocalist, το οποίο μου είπες ότι έχει πολύ ειδική ιστορία. Επομένως, θα σε αφήσω να συνεχίσεις για να δω πότε θα φτάσουμε και εκεί, γιατί... Κοντεύουμε. Okay, go on. Κάπου εδώ είμαστε στην τελευταία πενταετία τώρα κάπου περίπου. Έχουμε φτάσει 2015. Οπότε λοιπόν εκεί πέρα με αυτόν τον Γιώργο συνεχίζουμε τις σοβαρές συνθέσεις. Κάποια στιγμή που αράζαμε και πήραμε τον καφέ μας και συζητούσαμε κάποια μουσικά θέματα τέλος πάντων, έπεσε η ιδέα να κάνουμε μια διασκευή, ίσως να του βάλα να ακούσει κιόλας, hashtag βυζιά, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς είχε προκύψει. Και έπεσε η ιδέα να τραγουδήσουμε, να παίξω κιθάρα και να κάνω μια διασκευή ενός τραγουδιού, το οποίο πρέπει να ήταν, το πρώτο τραγούδι πρέπει να ήταν Σχοινάς. Το μου ταιριάζεις. Πόπο μαλάκα. Κατάλαβες τώρα πως δένουν όλα μαζί. Ξέρεις, είναι σαν το momento που ενώνονται μετά στο τέλος όλα, που βγάζουν νόημα. Μου έκανες full circle αυτή τη στιγμή. Ναι, μπράβο, ναι. Κάναμε νομίζω αυτή πρέπει να ήταν η πρώτη μας απόπειρα διασκευής. Αυτός τραγούδησε και εγώ έπαιξα και το ανεβάσαμε.
Μετά κάναμε και κανένα δυο άλλες ηχογραφήσεις και το ονομάσαμε αυτό το προτζεκτάκι Παπάντζα. Όλος παραδόξως, σε κάποια φάση, οι Παπάντζα άρχισαν να παίρνουν cloud από το πουθενά. Κάναμε και ένα πρόχειρο βιντεάκι έτσι μεταξύ μας εδώ στο σπίτι μου που ηχογραφούσαμε. Αλλά πλοκάμι καρχαρία, ξέρω. Ναι, τέτοια φάση. Τέτοια φάση. Βγάλαμε ένα τέτοιο βιντεάκι και για κάποιο λόγο, ξέρεις, τσούλησα, ας πούμε, από εκεί που παίρναμε 30 προβολές, ας πούμε, στα δικά μας σοβαρά κομμάτια και δεν τα ακούγε κανένας πέραν από τις μανάδες μας, ας πούμε. Ξαφνικά, ξέρεις, αρχίσαμε να βλέπουμε τριψήφια νούμεράκια. Χωρίς κάποιο promotion ή κάτι τέτοιο. Χωρίς ιδιαίτερο promotion, ναι. Μάλλον το κοινοποιούσαν φίλοι από εδώ και από εκεί και ξέρεις, κάπως έτσι. Κάπως μεταδόθηκε, ναι. Ναι, ναι. Πόπορ, μάλλον. Γάμισε τα. Εδώ κάνεις ξανά αυτό το full circle που στην ουσία είπες για το κάτσινες στην αρχή. Οπότε φαίνεται ότι χωρίς να το καταλαβαίνεις, πετάς μέσα songwriting ή producing στοιχεία τα οποία ενισχύουν αυτό, το catchiness. Γιατί άμα μου λες ότι ήσουν ικανός να τραβήξεις κοινό με τέτοιο περιεχόμενο, κάτι παίζει, δεν είναι κάτι που μπορείς να τα γνωρίσεις εύκολα, κατά τη δική μου άποψη τουλάχιστον, δεν ξέρω. Ναι, ισχύει αυτό που λες και εδώ έχουμε και δύο άλλα δεινά. Το πρώτο δεινό είναι ότι συνειδητοποιώ ότι αυτό που μόλις κάναμε, φίλε... Με την Παπάντζα. Ναι, με την Παπάντζα. Ότι δεν υπάρχει στο ελληνικό YouTube σε μεγάλη ποικιλία. Κενό στην αγορά. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχουν πολλές metal διασκευές από πολλά ελληνικά τραγούδια. Έως κανένα, θα έλεγε κανείς. Όχι κανένα, υπάρχουν κάποιες. Ή τέλος πάντων από κάτι obscure κανάλια, δηλαδή... που ίσως είναι και λίγο μεχ από άποψη ποιότητας ή... Ναι, ότι υπάρχει λίγη αγορά σε αυτό το τομέα και λέω, όπα ρε φίλε, κάτσε. Τι μπαλίτσα έχουμε παίξει τώρα εδώ πέρα. Και αρχίζουν τα γρανάζια στο μυαλό σου να παίρνουν μπροστά. Μπράβο, αρχίζουν τα γρανάζια να παίζουν και λέω τι γίνεται τώρα εδώ, κάτι έχουμε στα χέρια μας το οποίο είναι ιδιαίτερο και πρέπει να συνεχιστεί. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Με αυτό το παιδί, τέλος πάντων, είχαμε κάποιες μικροπαρεξηγήσεις, το Γιώργο που τραγουδούσε, και σε κάποια φάση, τέλος πάντων, χωρίσαμε τους δρόμους μας και αναγκαστικά πλέον έπρεπε να βάλει κάποιος φωνή στις δικές μου επόμενες ηχογραφήσεις. Οπότε άρχισα να πειραματίζομαι εγώ, μόνος μου. Να το... Είχες εξοπλισμό εκείνη την περίοδο για vocals? Ναι, μα αφού ηχογραφούσα και το Γιώργο. Α, με δικό σου gear. Ναι, δηλαδή εσύ ναι, παρήχες ναι. Το στούντιο κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Όλα σπίτι μου γινόντουσαν, home studio. Οπότε, ξέρεις, έκανα την πρώτη δοκιμή. Η πρώτη μου ηχογράφηση με φωνή, φίλε, ήταν ένα ελληνικό metal τραγούδι το οποίο λεγόταν το εγώ μου. Original. Original, ναι, δικό μου τραγούδι. Θα το βρεις στο κανάλι μου. Ήταν η πρώτη μου απόπειρα και δεν πήγε και πολύ λάθος, δεν πήγε και πολύ άσχημα. Και από εκεί πήρα και ανέβηκε η αυτοπεποίθησή μου και λέω, ωραία, θα βάζω λίγο γρέζι, ρε παιδί μου, στη φωνή μου και θα καλύπτω τις πιθανές ατέλειες που μπορεί να προκύψουν. Αργότερα, βέβαια, τα τραγούδια που έγραφα όλο και περισσότερες... πώς να το πούμε. Απαιτούσαν περισσότερη. Απαιτήσεις. Ναι, απαιτήσεις είχαν τεχνικές στη φωνή, ναι. Οπότε ξέρεις, άρχισα λίγο να βλέπω βιντεάκια, άρχισα λίγο να ψάχνω, άρχισα να δοκιμάζω, να κάνω ασκήσεις κτλ. Γιατί έπρεπε. Δεν γινόταν αλλιώς. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησα να βάζω κι εγώ φωνή στα δικά μου τραγούδια και συνέχισα να κάνω αυτό που είχα ξεκινήσει με τους Παπάντζα, ξεκίνησα να το κάνω μόνος μου. Μετατράπηκε λίγο solo project. Μετατράπηκε λίγο, ναι, σε solo project. Και έβγαζα βέβαια και original δικά μου τραγούδια σοβαρά. Έκανα κάποιες παροδίες, έκανα κάποια χιουμοριστικά άλλα. Και pop έχω βγάλει και trap έχω βγάλει. Γενικά υπήρχε από τότε δηλαδή μια δραστηριότητα από μέρους σου στο YouTube. Και γενικά στο να ανεβάζεις content, ας πούμε, τέτοιου τύπου. Ναι. Από εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά, από το 2015, με τον Γιώργο Ντοντζιάρα, τον οποίο τον ευχαριστώ. Άρα μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι ήταν και η επίσημη, κατά κάποιο τρόπο, ανεπίσημα επίσημη αρχή αυτού που έχει σήμερα το Nicolaou Productions. Ναι. Έτσι ακριβώς. Οκ. Σου λέω, το πιο σημαντικό αυτή την περίοδο, το οποίο έπεσε από τα σύννεφα ότι δεν το έχει σκεφτεί κάποιος άλλος να το κάνει,
ή τουλάχιστον στο βαθμό που το έκανα εγώ, ήταν αυτό, ότι να κάνω metal διασκευές. Από κάτσι ελληνικά τραγούδια. Ναι, 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 από κάτσι ελληνικά τραγούδια. Άλλο ένα full circle ξανά. Και αυτό άρεσε και στον κόσμο, είχε και απήχηση. Δηλαδή, εντάξει, τα δικά μου τα τραγούδια, ποιος να τα ακούσει και γιατί να τα ακούσει, ας πούμε. Γιατί να πατήσει κάποιος στο YouTube και να τα ακούσει το link. Ενώ με αυτό, ξέρεις, ο άλλος βλέπει, ξέρω εγώ, Δέσποινα Βανδύ, metal cover. Οπ, κάτι σε γαργαλάει να το πατήσεις μόλις το δεις, αν είσαι μεταλλάς. Μπορώ να φανταστώ. Και μεταλλάς να μην είσαι, βασικά. Από περιέργεια μπορεί να το πατήσεις. Εγώ σκέφτηκα το κακό σενάριο που λέει, ας πούμε, κάτσα να τον κοροϊδέψω λίγο να δω τι έχει κάνει. Κλικ και βλέπει μια decent έως καλή παραγωγή και είναι σε φάση, όχ, αυτό είναι καλό τελικά. Όχ, εγώ δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο. Dislike. Ναι, 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 παίζει και αυτό. Ταυτόχρονα σου έχει δώσει το κλικ, ξέρω εγώ. Ναι, 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 έπαιξε και αυτό πολύ, ναι. Oh my fucking god. Μια μεγάλη επιλογή που έκανα στο κανάλι μου, η οποία ήταν η πιο ηλίθια αλλά και συνάμα η πιο έξυπνη επιλογή που έχω κάνει στο κανάλι μου μέχρι σήμερα, ήταν να κάνω διασκευή ένα τραγούδι του Δημήτρη του Παλαιολόγου. Ω, μαλάκα, που τον θυμήθηκες. Το Brutal. Το έχω δει, το έχω δει. Ο μαλάκα είναι έπος. Ναι, ισχύει. Δεν το πίστευα όταν το έβλεπα. Λέω τώρα... Που σε πρώτη φάση ήδη το ηχογράφησα μόνος μου, ας πούμε, και με δικιά μου φωνή και το ανέβασα και με βρήκε ο Δημήτρης και μου λέει... Actual, ο τύπος σου έστειλε... Ω, μαλάκα, μου έστειλε αυτός, ναι, μπράβο, αυτό, ναι. Δεν ξέρω γιατί δεν το έδωσα τόσο βάση. Βασικά το κοινοποίησε... Τώρα πώς έγινε, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά θυμάμαι τη φίλη μου τη Σταυρούλα από την Κεφαλονιά, που μαζί είχαμε τους hashtag βυζιά, by the way. Όχι, το ανέβασε ή το βρήκε ο Παλαιολόγου και το ανέβασε στο προφίλ του στο YouTube και έγραφε «Ποιο είναι αυτό το παλικάρι, βρείτε το μου». Ναι, και πάει και γράφει η Σταυρούλα από κάτω, είναι φίλος μου, ξέρω εγώ. Αυτός. Ναι, και με έφερε σε επικοινωνία και το ηχογράφησε... Σου έδωσε τα δικά του vocals. Ναι, ναι, μου έδωσε τα δικά του vocals, κάναμε και βίντεο κλιπ μαζί. Πομάλα. Epic έπος. Ναι, epic έπος. Και ήταν από τις καλύτερες επιλογές που έχω κάνει από θέμα marketing. Γιατί θέλω να σου πω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από τότε που άνοιξα το κανάλι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή άμα δείτε τα analytics μου, ό,τι ανεβάζω, ξέρω εγώ, παίρνει για λίγο καιρό, είναι πρώτος οι προβολές και τα λοιπά. Μετά από καμιά εβδομάδα, μαλάκα, είναι πάλι... Εμφανίζεται αυτό ξανά. Εμφανίζεται πάλι το Brutal πρώτος οι προβολές. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. RIP στο Δημήτρη Παλαιολόγου, by the way. Ο Δημήτρης ο Παλαιολόγου έχει φύγει. Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να σου το πω, αλλά μιας και... Φαίνεσαι καλό παιδί, φαίνεσαι καλό παιδί, θα στο πω σε σένα. Να ξέρεις, δεν μου λείπει τίποτα, είμαι μια χαρά παιδί. Κοίτα, άμα εσύ πες το και άμα θες εκ των υστέρων το κόβουμε, δεν είναι πρόβλημα. Ναι, θα το πω λίγο πιο κόσμια. Ο Δημήτρης Παλαιολόγου δεν ήταν από τις καλύτερες προσωπικότητες, να σου το πω έτσι. Κοιτούσε να εκμεταλλευτεί πρόσωπα και καταστάσεις για δικό του όφελος. Καιροσκόπος. Ναι, σκέψου δηλαδή ότι είχαμε συμφωνήσει, ας πούμε, για το κομμάτι αυτό, να το ανεβάσουμε ταυτόχρονα και οι δύο από τα κανάλια μας, με τον ίδιο τίτλο, με το ίδιο description, με τα πάντα όλα ίδια. Το κάναμε και μετά από κάνα χρόνο αυτός άλλαξε, με έβγαλε από παντού, άλλαξε και τον τίτλο και το description, δεν έλεγε πουθενά Νίκος Νικολάου. Okay. Και άλλαξε το thumbnail, δηλαδή, ξέρεις, έγραφε Δημήτρης Παλαιολόγου Brutal Metal Version, ναι, ας πούμε, ναι, ναι. Και τα ανέβασε στο κανάλι του. Και τον πήρα τηλέφωνο και του λέω, ρε εσύ Δημήτρη, τι παίζει, ξέρω εγώ, σου έκανα κάτι, ας πούμε, σε ενόχλησε, ας πούμε, σε κάτι και με έχεις βγάλει και αυτά. Και άρχισε να μου λέει κάτι παπατζηλίκια τώρα, τα οποία δεν τα θυμάμαι και δεν βγάλανε και ποτέ νόημα. Εντάξει, ναι. Και ουσιαστικά, ναι, φάνηκε αυτό, ότι ήταν έτσι πολύ καιροσκόπος, ρε παιδί μου, και εκμεταλλευτής. Οπότε ξενέρωσα λίγο με την όλη φάση, γιατί εντάξει. In retrospect, εξακολουθεί να είναι μια εμπειρία που σου προσέφερε κάποιες εικόνες, κάποιες γνώσεις. Αν γύρναγα το χρόνο πίσω, δεν υπήρχε περίπτωση, θα το ξανά έκανα. Αυτό, ότι στο τέλος της ημέρας μπορείς να κοιτάξεις πίσω και να πεις «Who gives a fuck», ξέρω εγώ. «It is what it is», αυτό αφήνουμε εκεί που είναι και τελείωσε. Ακριβώς, ναι, ναι. Από εκείνο το σημείο και μετά, να κάνω fast forward στο σήμερα ή υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να αναφέρεις?
Κοίτα, από εκεί και μετά είναι ιστορία που όλοι ξέρουν. Συνέχισα αυτό που έκανα, άρχισα να βάζω περισσότερο βίντεο γιατί κατάλαβα ότι κανείς δεν θέλει να δει ένα τραγούδι ή να ακούσει ένα τραγούδι χωρίς να βλέπει κάτι. Θέλεις και μια εικόνα να το υποστηρίζει όλο αυτό. Γι' αυτό επέμενα και σε σένα για την εικόνα, για το βίντεο. Ναι, 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 κατάλαβα. Γιατί το διαπίστωσα και από μένα. Πιο χαλαρά και πιο πολύ, ας πούμε, θα κάτσω να ακούσω ένα τραγούδι που έχει βίντεο παρά ένα που δεν έχει, ας το πούμε. Οπότε, ναι, μπήκα στη διαδικασία να ανεβάζω και τον gear μου για τα βίντεο. Τα τελευταία χρόνια βασικά άρχισα περισσότερο τον gear για τα βίντεο, γιατί μέχρι τώρα, μέχρι πριν κάνα 2-3, πόσο, 4 χρόνια, έκανα βίντεο με, πώς το λένε, μια action cam, ας το πούμε, της πλάκας, και εντάξει, έβγαινε αυτό που έβγαινε. Αλλά μετά είπα να το εξελίξω, ρε φίλε, γιατί έβλεπα τα βιντεάκια και έλεγα, κάτσε ρε μαλάκα, πόσο κοστίζει μια κάμερα, ρε, που να πάρω να έχω μια καλή εικόνα, ας πούμε, πόσο να κοστίζει. Και μπήκα στη διαδικασία, πήρα μια DSLR. Τώρα πρόσφατα έμεινα νηστικός για κανένα μήνα για να πάρω άλλη μια κάμερα. Oh, μαλάκα. Καλύτερη. The sacrifice I do for love. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και δεν άλλαξε μετά από εκεί και μετά κάτι. Η φόρμουλα παραμένει ίδια. Βίντεο, μουσική, κάποιες διασκευές, κάποια σοβαρά τραγούδια, περισσότερες συνεργασίες. Άρχισα πολύ να κυνηγάω να κάνω συνεργασίες με γνωστούς μουσικούς και με παραέξω μουσικούς. Nice. Μετά γνώρισα και το Σκάπατορ, ο οποίος τώρα είναι στην Αγγλία, που κάναμε μια πολύ καλή δουλειά και είναι και ιδρυτικό μέλος, ας το πω. Όχι ιδρυτικό μέλος, πώς θα το πούμε. Είναι μέρος του εγκεφάλου του Greatest Medley in the World. Γιατί ουσιαστικά γνώρισα τον Σκάπατορ, του λέω, κάνουμε μια διασκευή μαζί, μου λέει ναι, κάναμε το εγώ της Ζωζεφίν, και μετά μπήκαμε στη διαδικασία, αφού τα λέγαμε ωραία, μπήκαμε στη διαδικασία να δούμε ποιο θα είναι η επόμενη διασκευή που θα κάνουμε παρέα. Okay. Γιατί θέλαμε πάρα πολύ να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας, γιατί είχε βγει και πολύ καλό αποτέλεσμα. Και λέγαμε να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε τ' άλλο, να κάνουμε το παράλλο. Α, νομίζω ξέρω τι θα πεις, ότι μαζέψατε τόσα πολλά τραγούδια, οπότε λες, γιατί να μην τα κάνεις ένα compilation. Αυτού η ιδέα ήταν. Μου λέει, μαλάκα, καθόμαστε, λέει, και το συζητάμε τόση ώρα. Δεν τα βάζουμε όλα να κάνουμε ένα medley. Ένα ναχταρμά εκεί πέρα. Ναι, να τα κάνουμε όλα. Αφού και το ένα είναι ωραία ιδέα και το άλλο είναι ωραία ιδέα, βάλ τα όλα μέσα να κάνουμε ένα medley. Όπα, φίλε, λέω, τι έγινε εδώ τώρα. Έπεσε και η πανδημία. Α, ήταν εκείνο το timing, εκείνη την περίοδο. Ναι, ναι, ήταν ενδιάμεσα με την πανδημία. Το πρώτο lockdown ή το δεύτερο? Το δεύτερο πρέπει να ήταν. Νοέμβριος 20, Μάιος 21. Ναι, σωστά. Σωστά, σωστά. Αυτό εκείνη ήταν. Την περίοδο, λοιπόν, συνελήφθη, τι διακριτικό, η ιδέα, και μέσα στο διάστημα της καραντίνας ντρόπαρε το Greatest Metal Medley in the World. Ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχει έμπνευση πίσω από τον Jared Dines, το Biggest Shred Collab Song in the World, ή καμία σχέση? Ναι, 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 ναι. Ήτανε, το είχα σκεφτεί, ρε παιδί μου, το είχα δει, το είχα σκεφτεί κι εγώ. Αλλά ξέρεις, δεν είχα μπει ποτέ στη διαδικασία. Μέχρι που ήρθε το μέρος του εγκεφάλου που είπες και σου έδωσε τη σπίθα αυτή. Ακριβώς, ακριβώς. The rest is history, φαντάζομαι. The rest is history, ναι. Link στην περιγραφή, παιδιά. Ένα πολύ καλό της όλης δουλειάς αυτής που είμαι πάρα πολύ περήφανος είναι που δέχτηκαν οι ανώριμοι να συμμετάσχουν. Το οποίο δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, εγώ πίστευα ότι, εντάξει, τώρα αυτή είναι και χρόνια στη δουλειά, έτσι. Δηλαδή, κάνουν live, είναι. Είναι. Και ως ένα μεγάλο βαθμό δεν θα πω βιοπορίζονται, αλλά το κάνεις τόσα χρόνια. Θα το τολμήσω να το πω, βιοπορίζονται, ναι, γιατί όχι. Μακάρι, μακάρι. Ευχής έργων, έτσι. Ναι, νομίζω ότι βιοπορίζονται. Δεν είμαι και σίγουρος. Θα τους ρωτήσω. Either way, μάγκες, εννοείται. Ναι, και τέλος πάντων δεν πίστευα ποτέ, ας πούμε, ότι θα δεχτούν να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο project. Σε φάση, πώς το λένε, ο πουθενάς, ας πούμε, τι θα πάμε να κάνουμε σε αυτόν. Ή... Ναι, ρε φίλε, ναι. Τώρα έσκασε μύτη ένας τύπος από το πουθενά, τώρα και θέλει να κάνουμε αυτό το πράγμα, ας πούμε. Ναι, κατάλαβα. Στα αρχίδια μας. Και το δεύτερο, το οποίο ήταν τεράστια επιτυχία για μένα, ήταν το ότι δέχτηκε ο κιθαρίστας τον Netguy να συμμετάσχει σε αυτό το medley.
Τους οποίους Edguy, όπως σου προείπα, τους άκουγα από πιτσιρικάς, ας πούμε, από το γυμνάσιο. Ακόμα ένας κύκλος που έκλεισε. Ακόμα ένας κύκλος που έκλεισε, ακριβώς. Και εντάξει, αυτό ήταν τεράστια, τεράστια επιτυχία για μένα αυτό το πράγμα. Μαλάκα, έχεις ζήσει ωραία πράγματα. Τώρα μένει να βάλω μπρος κάποια στιγμή που θα μπορώ και που θα λασκάρω, να βάλω μπρος το Greatest Medley in the World Part 2. Για ακόμα μια φορά έδωσες πάσα για πράγματα που θα ήθελα να σε ρωτήσω. Θα ξεκινήσω με τα απλά. Με τι κριτήριο επιλέγεις τραγούδια για να κάνεις διασκευή? Ξεκάθαρα, μα ξεκάθαρα, έρχεται. Με το κάτσινες. Ήρθε. Με κόρνα ερχόταν αυτό από την Εγνατία. Ξεκάθαρα, ναι. Είναι δηλαδή, πρέπει να είναι κολοπιασάρικα για να τα διασκευάσω. Αλλιώς δεν μπαίνω καν στη διαδικασία. Ο στόχος σου είναι λοιπόν να προσδώσεις heaviness στο κάτσινες ή να τα κάνεις ακόμα πιο κάτσι με το διαφορετικό instrumentation? Αυτό που μου αρέσει να λέω και στα διάφορα τρέιλεράκια που βγάζω πολλές φορές και για το medley που έβγαζα τρέιλεράκια είναι ότι, φίλε Μεταλά, σου αρέσει η Παπαρίζου και ο Πλούταρχος και ο Σάκης Ρουβάς και η Ζωζεφίν. Α, ναι, το έχεις και περιγραφεί αυτό στο κανάλι σου. Ναι, αλλά ντρέπεσαι να κάνεις headbanging. Σου έχω εγώ τη λύση. Ω, ναι, εντάξει, ναι. Κατάλαβες, ναι. Δηλαδή ένας μεταλλάς που έχει και χιούμορ και όντως, ξέρεις, το αρέσει ρε παιδί μου αυτή η μουσική με την έννοια ότι είναι κάτσι, ξέρω εγώ, ή είναι groovy. Έρχομαι εγώ εδώ και σου λέω ότι, φίλε, στα δίνω όλα μαζί, πάρτα. Πάρε το κάτσινες του original τραγουδιού. Είναι judgment free zone. Ναι, πάρε το κάτσινες του original song, πάρε και ένα δυνατό riff, πάρε και φωνητικά έτσι δυνατά στην ίδια μελωδία, να γουστάρες ρε φίλε. Πάλι έδωσες φοβερή πάσα. Ήθελα να μιλήσω για τα φωνητικά σου, γιατί έχω παρατηρήσει πώς ανακάλυψες το range σου και επιλέγεις τις οκτάβες και όλα αυτά. Δηλαδή, στο τελευταίο που ντρόπαρες με το «Είναι εκλογικό», πολύ γαμάτο, είδατε τι έκανε εκεί, στον ύμνο του Πασόκ, ας πούμε, δεν περίμενα να πατήσεις τόσο ψηλή νότα. Πίστευα ότι θα κάνεις τίποτα σε growl και αυτά. Και ακούω epic φωνητικά Judas Priest, ας πούμε, και είμαι σε φάση «Wow, ήταν πολύ απροσδόκητο». Σου θύμισε Judas Priest, δεν περίμενε ότι πήγα τόσο ψηλά. Μέχρι που τα ανέφερες. Οπότε η ερώτηση ήταν περισσότερο πώς, ας πούμε, αν και νομίζω πάλι το ίδιο θα μου πεις, με τι κριτήριο προσαρμόζεις το range σου? Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον το range, δηλαδή είσαι mid-high, δεν είσαι τόσο βαρύς. Ναι, είναι αλήθεια. Δεν το λέω για να κρίνω, το λέω σαν παρατήρηση και ότι... Όχι, ναι. Πώς έφτασες στην ανακάλυψη αυτή, δηλαδή πώς ανακάλυψες τον έλεγχο στη φωνή σου... Πώς ένιωσες άνετα με το range σου αυτό, δηλαδή κάνε ένα description σχετικά με αυτό. Κοίταξε, το θέμα με τη φωνή, τώρα το range δεν ξέρω, είναι αυτό που είναι, I guess. Με practice και εξάσκηση γενικότερα, το μεγαλώνεις το εύρος. Α, είναι δυνατόν, μπορεί να γίνει. Είναι δηλαδή δυνατόν, ναι, μπορεί να γίνει, ναι. Τώρα το πώς την ελέγχω τη φωνή μου, εγώ όταν πρωτοξεκίνησα, συνειδητοποίησα ότι όταν κάπνιζα, αμέσως μετά από ένα τσιγάρο μπορούσα να την ελέγξω πιο καλά τη φωνή μου, να πατάω πιο σωστά στις νότες. Disclaimer, αυτό δεν είναι προτροπή για να καπνίζετε, έτσι? Όχι, δεν είναι. Απλά λέμε ότι έτυχε να γίνει αυτή η παρατήρηση. Δεν υπάρχει σύνδεση αίτιο-αποτέλεσμα, το έχουμε! Ναι, μπράβο, ναι. Ευχαριστώ. Εγώ συνειδητοποίησα αυτό το πράγμα. Τώρα βέβαια πλέον δεν καπνίζω, ατμίζω. Ου, sexy. Δεν ξέρω, με το άτμισμα ίσως... Δεν ξέρω, πρέπει να το ξαναδοκιμάσω κάποια στιγμή. Να κάνω κανένα τσιγάρο. Μήπως πατώ καλύτερα. Ναι, κοίταξε να δεις. Τώρα το ποια οκτάβα θα επιλέξω που είπες, ας πούμε, είναι ανάλογα. Κοιτάω αν μπορώ καταρχήν να φτάσω εκεί που θέλω. Πάντα επιλέγω την πιο ψηλή. Oh. Αν μπορώ και πιο χαμηλά και πιο ψηλά, πάντα επιλέγω το πιο ψηλά γιατί θεωρώ ότι του δίνει περισσότερη ενέργεια. Okay. Ενώ στα χαμηλά δεν το έχω τόσο πολύ, ας πούμε. Θεωρώ ότι είναι πιο βαρετή η φωνή μου, ας πούμε, στα πιο χαμηλά. Κάνεις όμως double tracks, δηλαδή να φτιάξεις αρμονίες, να στακάρεις τις φωνές? Ναι, όσο μπορώ. Μην φανταστείς ότι έχω και την τεράστια μουσική... Από απόψη μουσική θεωρία εννοείς. Ό,τι ξέρω και ό,τι έμαθα και από την κιθάρα και τα λοιπά, αυτό χρησιμοποίησα. Όσον αφορά την κιθάρα, πώς θα περιέγραφες το παίξιμό σου?
Ξέρεις, είσαι σρέντερ, είσαι ρυφάτος, είσαι μελωδικός. Ένας αρχάριος βρωμιάρης είμαι. Έλα ρε μαλάκα, αρχάριος λέει και έχει βγάλει τόσο content ξέρω εγώ και εντάξει, okay, whatever. Ναι, ειλικρινά δεν έχω, δεν θεωρώ ότι έχω το καλύτερο παίξιμο και στο πηγαίνω συγκριτικά. Στο πηγαίνω συγκριτικά, ας πούμε, με το Σκάπατορ, ο οποίος είναι φοβερός κιθαρίστας. Εντάξει, fair enough. Έχω δουλέψει δηλαδή με πολλά άτομα, τα οποία είναι πολύ καλύτερα από μένα, ας πούμε. Εγώ είμαι ένας medium, ξέρω εγώ, κιθαρίστας. Αυτό, δεν έχω κάτι το ιδιαίτερο. Εγώ δεν το εννοούσα περισσότερο για skill level. Εννοούσα ότι το στυλ σου, ότι θα προτιμήσεις να γράψεις solo, θα προτιμήσεις να γράψεις melodic lines, θα προτιμήσεις να γράψεις riff. Αυτό εννοούσα περισσότερο. Λατρεύω τα βαριά riffs, λατρεύω τα breakdowns. Τώρα τελευταία έχω αρχίσει και κάνω breakdowns πολλά. Κι εγώ, mental breakdowns. Αν δηλαδή κάτσει ένας τύπος δηλαδή και δει ας πούμε και τα πάρει με τη σειρά από τα πιο παλιά προς τα καινούρια, θα δεις μια εξέλιξη και παικτική. Προφανώς. Ενώ πιο παλιά δεν θεωρεί... Θεωρούσα δεδομένο ότι θα υπάρχει σόλο, ας πούμε, μέσα σε τραγούδι. Τον τελευταίο καιρό σε κάποια δεν έχω βάλει, σε κάποια έχω βάλει breakdown, σε κάποια έχω βάλει breakdown με σόλο. Τώρα τελευταία, ας πούμε, έχω κολλήσει, πετάω breakdown σε εκεί που... σε άσχετα μέρη, ας πούμε. Όχι σε άσχετα μέρη, μάλλον, στο τέλος από τραγούδια έχω αρχίσει και τα βάζω. Πιο παλιά δεν το έκανα. Είχα σίγουρο βέβαια από την άλλη ότι θα έχει σόλο. Τώρα πλέον δεν το έχω τόσο σίγουρο ότι θα βάλω solo. Ξέρεις, όσο περνάει ο καιρός... Γίνεσαι και λίγο απρόβλεπτος. Θες να κάνεις spice up τα πράγματα, να προσφέρεις κάτι καινούριο. Μπράβο, ναι, ναι, κάπως έτσι. Παίζεις και σε χαμηλότερο κούρδισμα από στάνταρ ή... Έχω κάποια τα οποία τα έχω παίξει σε πιο χαμηλά. Περισσότερο του τρανού, γιατί... είναι και αυτά έτσι σε κάτι ντο, σε κάτι περίεργα τέτοια. Ναι, makes sense. Οπότε θεώρησα ότι ήταν καλή ιδέα να κατεβάσω κούρδισμα. Ωστόσο για τα breakdowns, εντάξει, επειδή και καλά είναι ψηλό κλισέ τις φάσεις να έχεις 7 χορδες, 8 χορδες να κάνεις τσάγκι τσάγκς, δεν κάνεις κάτι τέτοιο. Όχι, δεν κάνω κάτι τέτοιο. Δεν έχεις δηλαδή κάποια 7 χορδή, 8 χορδή ή κάτι extended range, ας πούμε. Δυστυχώς όχι, δύο κιθάρες είχα και η μία κάηκε. Ωπα ρε. Δεν μπορώ να στα πω και όλα ρε φίλε. Θα μιλάμε 5 ώρες εντάξει, τώρα okay. Εδώ πέρα. Καλά, whatever, εντάξει, δεν σου λέω να... Ωραία, κάτσε να σου κάνω αυτή την παρένθεση, αλλά μια και την ξεκινήσαμε. Ένας φίλος μου λέει έβαλε φωτιά στο νησί. Όχι, ένα διάστημα είχα ένα στούντιο, είχα φτιάξει ένα στούντιο πάνω στην Τσαγκαράδα. Το διάστημα λίγο πριν από την καραντίνα. Στο Βόλο είναι αυτό? Η Τσαγκαράδα είναι χωριό του Πηλίου, είναι κοντά στο Βόλο, είναι μία ώρα από το Βόλο, είναι πάνω στο βουνό. Εκεί έχουμε μία οικογενειακή επιχείρηση, έχουμε ξενώνια, νοικιαζόμενα δωμάτια. Okay, okay. Και είχα πάρει ένα χώρο και τον είχα κάνει στούντιο τέλος πάντων. Legit, με τα όλα του. Με τα όλα του, ναι, ναι, ναι. Και αυτό το μέρος πήρε φωτιά. Καλοκαιρινές φωτιές. Καλοκαίρι ήταν, στο δίπλα δωμάτιο από το στούντιο ήταν λεβιτοστάσιο. Ωραία, πούστε. Ποιος ξέρει τι έγινε τώρα από κάποια λάμπα, από κάποιο βραχυκύκλωμα τέλος πάντων. Και πήρε φωτιά ο διπλανός χώρος. Oh, no. Επεκτάθηκε μέχρι το στούντιο και όλα πήρανε μέντα. Ξέρεις, σκουριάσανε ό,τι υπάρχει σε μεταλλικό, βίδα. Ναι, 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 ναι. Μία drums που είχα εκεί πέρα όλα σκουριάσανε, γίνανε όλα κίτρινα. Είχα μέσα τον υπολογιστή, είχα ηχεία, είχα ενισχυτές, είχα κιθάρες. Και μία από τις κιθάρες μου ήταν μέσα στο χώρο που κάηκε. Οπότε κάηκε ολοσχερός. Είχα δύο κιθάρες, τώρα έχω μία κιθάρα, τώρα σκοπεύω μόλις μαζέψω λίγο κασέρι και μπορέσω να πάρω... Με το καλό. Να πάρω κάτι, αυτή τη φορά να πάρω κάτι εξελιγμένο, γιατί μέχρι τώρα αγόραζα κιθάρες με βάση το πόσο γαμάτες εμφανισιακά είναι. Να είναι έτσι explorer, να είναι... I mean, it's something. Ναι. Οπότε τώρα πλέον θέλω να πάρω κάτι σε 7 χορδί, κάτι σε να έχει και τρέμολο ή να έχει και Floyd Rose ή να τα έχει όλα μαζί, ναι, 7 ναι. Χορδί με τρέμολο, Floyd Rose.
Όλα μαζί. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει αυτό και αν μπορεί να γίνει. Ναι, υπάρχουν. Βεβαίως και υπάρχουν. Απλώς επειδή το πρόβλημα είναι ότι είσαι αριστερόχειρας, θα δυσκολευτείς λίγο με το κασέ αυτό. Ξεκάθαρα, ναι. Και έχω κοιτάξει κάτι μέσα, ας πούμε, στο Thoman και αυτά. Κάτω από 700 δεν πέφτει, οπότε ναι, γάμισε. Λίγο θέμα. Πρέπει να το μελετήσω. Ωστόσο, δεν το αποκλείεις το ενδεχόμενο να εξελίξεις και λίγο την άποψη του εξοπλισμού, για να μπορείς να βγάλεις, ας πούμε, κάποια διαφορετικά πράγματα στα τραγούδια σου. Ναι, σίγουρα. Από τη στιγμή που ξεκίνησα να ηχογραφώ εδώ στο Βόλο, έχω δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές τεχνικές και συνεχίζω να δοκιμάζω. Ξέρεις, ψάχνω να βρω το απόλυτο με τα λιγότερα λεφτά. Οι πρώτες μου ηχογραφήσεις εδώ στο Βόλο ήταν με έναν ενισχυτή Line 6 και η ηχογράφηση ήταν με καλώδιο line out από τον ενισχυτή κατευθείαν στην κάρτα ήχου του υπολογιστή. Το οποίο είναι κακή ιδέα. Ναι, είναι. Δεν ξέρω να το κάνεις ακόμα. Όχι, βέβαια. Αφού έχω κάρτα. Μετά το επόμενο βήμα ήταν να πάρω και να χώσω το μικρόφωνο στην καμπίνα. Στην καμπίνα. Τέλος πάντων, στο ηχείο του ενισχυτή. Το οποίο ήταν και αυτό μια άποψη. Μετά πήρα έναν μπουγκέρα ενισχυτή, λαμπάτο. Βρήκα μια τρελή πατέντα. Είχα πάρει ένα πεταλάκι MXR. Το οποίο έχει γαμό τους metal ήχους, φίλε. Γαμό τα γκάζια έχει. Και ψηφιακό το πεταλάκι, αναλογικός ενισχυτής, βγήκε ένα γαμάτο πάντρεμα. Mm. Οπότε μετά άρχισα να βάζω μικρόφωνο στο ηχείο του μπουγκέρα και είχα βρει για ένα μεγάλο διάστημα κάπως έτσι τον ήχο μου και πορευόμουν με αυτόν και μου άρεσε αυτή η προσέγγιση. Nice. Μετά λέω κάτσε να πειραματιστώ και με λίγο... Ξέρεις, πλαγκινάκια. Αυτό τον καιρό ηχογραφώ με ένα πλαγκίν που μου πρότεινε ο Σκάπατορ, το Nameless Suit της ποιανής εταιρείας είναι. Όχι, αυτό. Neural. Neural, μπράβο, ναι. Αυτή. Της Neural, okay. Ναι, το Nameless. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό πλαγκινάκι, το οποίο ηχογραφώ τον τελευταίο καιρό. Και συνδυάζω και το Gojira της Neural, νομίζω είναι και αυτό. Πειραματίζομαι με αυτά αυτό τον καιρό και κάπως έτσι, ναι. Fast forward λοιπόν, μετά από όλη αυτή την πολυτάραχη περιπετειώδη ζωή του Νίκου Ντάντε Νικολάου, τι ετοιμάζεις για το μέλλον, τι θα ήθελες να κάνεις από εδώ και πέρα? Το άμεσο μέλλον ή το έμεσο μέλλον? Both, ωραία. Για το άμεσο μέλλον, μετά τις εκλογές έχω προγραμματίσει 4 δυνατά τραγουδάκια, βιντεάκια. Μέχρι τον Αύγουστο δηλαδή θα βγάλω 4 βίντεο. Είναι έτοιμα τα τραγούδια, απλά περιμένουν τα βίντεό τους. Okay. Απλά είναι λίγο δύσκολα, ρε παιδί μου, γιατί ξέρεις, είναι σε χώρους που το ένα είναι σε ένα μαγαζί, ας πούμε, σε ένα σκυλάδικο θα τραβηχτεί. Το άλλο θα τραβηχτεί σε ένα στούντιο, απλά πρέπει να υπάρχει και κόσμος. Οπότε, ξέρεις, τα έχω όλα δρομολογήσει να γίνουν τώρα μέσα στον Ιούλιο. Δίνεις πολύ έμφαση στην παραγωγή και στο visual aspect. Πολύ καλό αυτό. Δηλαδή, σε ενδιαφέρει αυτό το στοιχείο γιατί... στη δημιουργία. Λέω, το κάνω που το κάνω, τουλάχιστον να το κάνω σωστά. Πλέον το διασκεδάζω κι εγώ. Δηλαδή, τον πρώτο καιρό ήταν άντε να βάλουμε και ένα βιντεάκι να μην είναι ξερός ο ήχος, αλλά πλέον το διασκεδάζω κι εγώ. Το έχεις μετατρέψει σε μια αποστολή, σαν κάτι που μπορείς να προσφέρεις ακόμα. Μπράβο, ναι, κάπως έτσι. Τα μοντάρεις εσύ τα βίντεο? Ναι, εγώ το κάνω το μοντάζ. Ναι. Και παραγωγή, σκηνοθεσία και τα σχετικά, φαντάζομαι. Και σκηνοθεσία και παραγωγή. Το μόνο που δεν κάνω εγώ είναι να κρατάω την κάμερα. Το οποίο το κάνω και αυτό πολλές φορές. Γιατί συμμετέχεις? Ναι. Συνήθως φίλοι το κάνω αυτό. Στα πλάνα σου υπάρχει τίποτα σε live? Γιατί έχεις περιγράψει μια καριέρα μέχρι στιγμής η οποία είναι πολύ δημιουργική στο κομμάτι παραγωγής υλικού, αλλά δεν έχεις πει πάρα πολύ για live. Θα σε ενδιέφερε να κάνεις κάτι τέτοιο? Να στήσεις κάτι live project που πλέον δεν έχουμε και τόσο περιοριστικούς? Κοίταξε να δεις, παίζουν θέματα τώρα για το live, γιατί πρώτον και κύριον για να κάνεις live θες και μουσικούς. Mm-hmm. Και μουσικούς σχετικά καλούς, ας πούμε drummer, σίγουρα θέλεις έναν πάρα πολύ καλό drummer. Και το πιο σημαντικό απ' όλα να ενστερνίζονται αυτό που κάνεις, αυτό που κάνω εγώ, δηλαδή... Αυτό το troll metal που το χαρακτήρισε κάποιος, αυτές τις διασκευές των ελληνικών, ας πούμε, με το δικό μου τρόπο και ξέρεις όλο αυτό που έχω κάνει όλο αυτό τον καιρό και έχει ηχογραφηθεί και υπάρχει στο YouTube, να μπορέσουν
να βρεθούν άτομα που να το γουστάρουν εξίσου και να πούνε ναι, οκ, okay, πάμε να το παίξουμε live όλο αυτό, το γουστάρω. Οπότε σε πρώτη φάση πρέπει να βρεθούν οι μουσικοί, που αν βρεθούν εδώ στο Βόλεο τέτοιοι μουσικοί, εννοείται πως θα μπω στη διαδικασία. Το δεύτερο τροχοπέδι το οποίο συναντάω για να κάνω live είναι το ότι είμαι λίγο αγοραφοβικός. Όταν ανέβω στη σκηνή δηλαδή, όσο προετοιμασία να έχω κάνει και, και όσες πρόβες να έχω κάνει, θα τα χάσω στη σκηνή. Θα τα χάσω. Δεν δείχνεις έτσι όμως τα βίντεο μέχρι στιγμής που έχω δει. Όχι, όχι, όχι. Στα βίντεο δεν το δείχνω καθόλου όντως. Στα βίντεο βέβαια θα έχεις δει ότι δεν υπάρχει άλλος κόσμος μέσα εκτός από ένα βίντεο. Γιατί όταν βρίσκομαι μπροστά σε άλλους, ξέρεις, δεν μπορώ να εκφραστώ τόσο άνετα. Τι σε εμποδίζει, τι σε φοβίζει? Δεν ξέρω αν με εμποδίζει κάτι, είναι απλά παθολογικό, ας το πούμε. Καλά, φοβάμαι και το ότι μην κάνω λάθη και τα λοιπά, εντάξει, εννοείται, αλλά είναι και το σκεπτικό μου ότι δεν μπορώ να παίξω μουσική εύκολα μπροστά σε κόσμο και να τον κάνω να διασκεδάσει και να νιώθω όλα τα βλέμματα πάνω μου και να περιμένουν κάτι από μένα. Κατάλαβα. Είναι λίγο... Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αν σχηματιζόταν συγκρότημα, εσύ θα είχες το ρόλο του frontman ή vocalist ή γενικά βασικά. Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί. Ίσως θα νιώθα πιο άνετα στην κιθάρα. Δεν ξέρω. Α, να είσαι κιθαρίστας απλά. Ναι, όχι. Δεν ξέρω. Μπορεί να ήμουν και vocalist, αλλά ναι, δεν ξέρω. Όταν θα έρθει η στιγμή θα το δω εκείνη την ώρα. Κατανοητό. Εντάξει, δεν. Θα ήθελες να το κυνηγήσεις όμως ή θα για την ώρα θα μείνεις πιο πολύ στις δημιουργίες που... Είσαι πιο confident στο online περιεχόμενο? Να το κυνηγήσω, δεν θα το κυνηγήσω. Αν βρεθεί μπροστά μου, θα πω ναι. Κατάλαβες, δηλαδή αν... Okay, το πιάσα. Γενικά γνωρίζω κόσμο από εδώ και από εκεί, οπότε ξέρεις, αν βρεθώ σε έναν κύκλο που μου πούνε έλα να κάνουμε αυτό, είμαι μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση. Κατάλαβα. Το οποίο για ακόμα μια φορά έδωσε μια εξαιρετική πάσα με αφορμή το σχόλιο σου σχετικά με το να βρεις μουσικούς με τα ίδια μυαλά με σένα. Συνέλθετε! Θέλω το σχόλιο σου λοιπόν σχετικά με αυτή την ανοησία που παίζει στην ελληνική σκηνή, σχετικά με την σοβαροφάνεια και το αυτό να το παίξουμε σκληρή και αυτά. Σε αντίθεση με συγκροτήματα όπως Πλοκάμι Καρχαρία, Ανώριμη, Τσοπάνα Ρέιβ, που έχουν χαράξει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο και από ό,τι έχω καταλάβει τα γουστάρεις. Θέλω το take σου γι' αυτό, δηλαδή σε ένα σχόλιο, αν το έχεις ζήσει, αν έχεις δει κάποια obscure παραδείγματα τέτοιου τύπου και γενικά ένα σχόλιο με βάση αυτό σχετικά με την ελληνική σκηνή από αυτά που έχεις δει μέχρι τώρα. Κοίταξε να δεις, γενικά οι μουσικοί όταν βρεθούν σε ένα μουσικό κύκλο και κάνουν ένα γκρουπάκι ή ένα σχήμα ή οτιδήποτε, το βλέπουν σοβαρά, φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Σοβαρά με την έννοια βιοπορισμού ή σοβαρά με την έννοια να στρώσουμε κόλλο, να κάνουμε δουλειά, να βγει ένα καλό αποτέλεσμα? Σοβαρό από θέμα θεματολογίας των κομματιών τους. Α! Κατάλαβες. Παίζει και να είναι by default ότι όποιος ξεκινάει μουσική και βρεθεί σε ένα σχήμα, κοιτάει να βγάλει πρώτα τα εσωψυχά του και ίσως μετά να καταπιάνεται να κάνει το χαβαλέ του μέσα από τη μουσική. Ή μπορεί και καθόλου να μην καταπιάνεται καθόλου. Αλλά όπως και εγώ, σίγουρα πρώτα κοιτάει να βγάλει κάτι σοβαρό. Εγώ όταν ξεκίνησα κιθάρα, ας πούμε, δεν ξεκίνησα με σκοπό να παίζω, ξέρω εγώ, Πλοκάμι του Καρχαρία ή Ανώριμους. Θα μου πεις, δεν ήξερες καν ότι υπάρχουν, ότι υπήρχαν τότε. Ψέματα, παίζει και να ξέρα. Τέλος πάντων, the point is ότι όταν ξεκινάς ένα μουσικό όργανο, κοιτάς να βγάλεις πρώτα... Να εξωτερικεύσεις τις ιδέες σου, τα συναισθήματά σου, όλα αυτά σε πρώτη φάση. Μετά έρχεται το χιουμοριστικό. Ως εδώ εκφράζεις μια πολύ ορθή σκέψη. Δηλαδή, νομίζω το πρόβλημα είναι από εκεί και μετά. Ότι, okay, γιατί να μην υπάρχει και το άλλο όμως? Κοίταξε να δεις, υπάρχουν και μουσικοί και άνθρωποι που παίρνουν εκτός από τη μουσική πολύ σοβαρά, παίρνουν και τους εαυτούς τους πολύ σοβαρά. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στο παίρνω τη μουσική στα σοβαρά και παίρνω τον εαυτό μου στα σοβαρά. Εγώ παίρνω πάρα πολύ σοβαρά, στα πάρα πολύ σοβαρά τη μουσική, απλά δεν παίρνω στα σοβαρά τον εαυτό μου. Πιστεύω και όσοι ασχοληθήκανε με τη χιουμοριστική μουσική θα μπορούσαν να το πούν αυτό. Τώρα αυτό είναι ένα πρόβλημα, οι μουσικοί είναι εγωιστές.
Οι μουσικοί θέλουν να βγάλουν το εγώ τους και θέλουν να διχτούν και θέλουν να είναι καλύτεροι από κάποιον άλλον, καλύτεροι και από τους ίδιους τους εαυτούς, και ξεχνάνε ότι δεν είναι η μοναδική στο σύμπαν και ότι είναι ένα τίποτα ουσιαστικά. Άμα το πάμε και πιο φιλοσοφικά, ας το πούμε. Το ξεχνάνε αυτό, οπότε ξέρεις, λέμε, αλλά γιατί κάθεται και λέει ο άλλος τα τραγούδια για σκατά και για κόλλους και για μουνιά και για γαμίσια και για αυτά. Άντε ρε μαλάκες, ξεφτιλίζεται, ξέρω εγώ, τη μουσική. είναι πολύ κλειστό μυαλό. Ναι, το ξέρω. Έχει το να ξέρω. Κάνει και με τα γούστα, αλλά είναι και κλειστό μυαλιά και ξέρεις, αυτό που σου λέω, νομίζω ότι όπου και να το πιάσουμε την κουβέντα, θα καταλήγουμε στο ότι βλέπουν τον εαυτό τους σοβαρά. Εκεί νομίζω είναι το bottom line. Υπερβολικά σοβαρά ή γενικά σοβαρά? Περισσότερο σοβαρά από όσο θα έπρεπε για τα 80 max χρόνια που ζει ο άνθρωπος. Got you. Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Κατάλαβα. Ναι. Ναι, με την έννοια ότι δεν είναι ανάγκη όλα να είναι μέσα στη σοβαρότητα. Ειδικά στις τέχνες ο πρωταρχικός στόχος είναι και να περνάς καλά. Γιατί μπράβο, όπως σωστά, λέει και το ρήμα, σωστά. Παίζω μουσική. Στο τέλος είναι πάλι θέμα γούστου, απλώς άσχετα με το θέμα γούστου, μπορείς απλά να το αγνοήσεις αν σε ενοχλεί τόσο. Δεν είναι ανάγκη να το μειώσεις. Δηλαδή αυτή η τάση που υπάρχει να μηδενίσεις ή να αφαιρέσεις το credibility από artists, ας πούμε όπως η Μπλιάχα 166 που έχω, τι να πω, δεν ξέρω, ή Trendy Hooligans που αγαπάω εγώ πάρα πολύ. Να αφαιρέσεις, ας πούμε, το credibility από μουσικούς οι οποίοι λένε για πράγματα που δεν είναι τόσο σοβαρά, δηλαδή, ναι, είναι τουλάχιστον κομπλεξικό, κατ' εμέ. Οπότε... Είναι, η μουσική είναι πολύ αυστηρή και δικάζουν οτιδήποτε δεν είναι στη δικιά τους σφαίρα. Και μπορώ να το επιβεβαιώσω και από μένα, δηλαδή και εγώ όταν ήμουν πιο μικρός, ας πούμε, πιο πιτσιρικάς, έλεγα, μαλάκα, τι είναι αυτά οι βοθρίλες, ξέρω εγώ και αυτά, είναι τώρα αυτό λόγια, ας πούμε, καταλαβαίνεις λόγια, ξέρω εγώ και αυτά. Ναι, αλλά τότε ήσουν πιτσιρικάς, δηλαδή εδώ μιλάμε για 30-40 πλάς που τα λένε αυτά, δεν θέλω να πω, το δικαιολογείς σε αυτή την ηλικία. Εν μέρη. Ναι, δεν έχει να κάνει η ηλικία, έχει να κάνει το κατά πόσο είσαι ανοιχτός και θα κάτσεις να ακούσεις και κάτι διαφορετικό και θα εξετάσεις και θα αναθεωρήσεις. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν αναθεωρούν, απλά έχουν κάποια άποψη και μένουν σε αυτή και την υποστηρίζουν μέχρι τελευταία σρανίδος, ας το πούμε. Μα για τη λέξη λόγιο, με έχει γονατίσει. Ναι, παθαίνω αναλαμπές. Είδες πριν δεν μπορούσα καν να μιλήσω ελληνικά και ήμουνα στο και παθαίνω αναλαμπές. Δεν ξέρω τι φάση. Πριν βάλω τον επίλογο, θα ήθελα να σε ρωτήσω, παρακολουθείς YouTube? Παρακολουθώ πάρα πολύ YouTube. Τι βλέπεις, τι παρακολουθείς, ποιοι σ' αρέσουν? Λοιπόν, Μπούγια, Greekonomics, Λούμπεν βλέπω. Καρίσμα on demand βλέπω, Jump Cut βλέπω, Μάκιους βλέπω, The Most βλέπω, οι οποίοι είναι Έλληνες, ωραίοι YouTubers, δύο τυπάκια. Τι κάνουν αυτοί? Αυτά τα τυπάκια κάθονται σε ένα καναπέ, χαλαρή, και κάνουν κουβεντούλα, πιάνουν ένα θέμα και κάνουν κουβεντούλα έτσι και χαβαλέ πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι ωραίοι, έτσι διασκεδαστικοί, χαλαροί, ξέρεις... Ανάλαφροι για να τους βλέπεις μαζί με το φαγητό σου και τα λοιπά. Ήδη με αυτά έχουμε ελληνικό YouTube και όχι μόνο ξένο. Ναι. Και όχι μόνο αυστηρή θεματολογία μουσική. Α, ναι. Σίγουρα. Α, κάτσε να δω τις εγγραφές βασικά. Αυτό θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Θα μου κατεβάσει λίστα. Είσαι ο πρώτος που το κάνει. Καταρχήν όλους τους φίλους μου μουσικούς ακολουθώ. Σκάπατορ, την Κατερίνα την Κατζίκη, Κέιτ Κατζίκη. Και τώρα για να μην αδικήσω κανέναν, όλους τους μουσικούς που έχω συνεργαστεί τους ακολουθώ και ό,τι καινούργια ανεβάσουν το παρακολουθώ. Αυτό σημαίνει κάντε κανένα sub στον Νικολάου για να βλέπετε τι ανεβάζει κι αυτός, έτσι. Έτσι. Στα ρόβα ξεκίνησα να βλέπω, αλλά έχω ξενερώσει τόσο πολύ, μπορώ να το πω αυτό, να πλατιάσω. Τι έγινε? Έχω ξενερώσει, φίλε, γιατί ο Σταρόβας ξεκίνησε μια γαμάτη ιδέα. Πραγματικά, δηλαδή παίζει να την πιάσω εγώ αν δεν την κάνει στο τέλος. Ανταγωνισμό! Φίλε, ναι, ξεκίνησε μία ιδεάρα ο Σταρόβας να προωθήσει καλλιτέχνες από όλη την ελληνική επικράτεια, κάνοντας έναν διαγωνισμό και που μπορούσες να ψηφίσεις. Okay. Μπαίνανε σε κατηγορίες, μπορούσες να ψηφίσεις
Και στο τέλος ο νικητής θα έπαιρνε ένα έπαθλο. Λοιπόν, το ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Ακούγεται φοβερή ιδέα. Και τέλος πάντων είχε πει ότι στους κανόνες του διαγωνισμού είναι ότι κανένας μουσικός δεν θα μου στείλει κανονική παραγωγή. Θα μου στείλετε δηλαδή πρόχειρα βιντεάκια την ιδέα σας, τις ιδέες θέλουμε από αυτά τα τραγούδια. Και κάτσαμε και εμείς αμαλάκες, εγώ και ο φίλος μου ο Λέβος. Κάτσαμε λοιπόν να κάνουμε τα βιντεάκια μας πρόχειρα, να τραβάμε ένα στον άλλον πρόχειρα τα δικά μας κομμάτια για να τα στείλουμε στο Σταρόβα για το διαγωνισμό. Και ξεκινάει ο διαγωνισμός, φίλε μου, και βλέπουμε κάτι παραγωγάρες από κάτι συγκροτήματα και λέμε κάτσε ρε φίλε, τι έγινε τώρα. Και βλέπουμε στα βιντεάκια που εξηγούσε ενδιάμεσα, άλλαξε γνώμη ο Σταρόβας και χωρίς να μας το ανακοινώσει, χωρίς να το ανακοινώσει επίσημα ουσιαστικά. Θέλει κανονική παραγωγή. Ναι, κανονικές παραγωγές και εμείς ήμασταν σαν μαλάκες ας πούμε και στείλαμε, λες και εμείς δεν μπορούσαμε να στείλουμε δηλαδή τη δικιά μας παραγωγή. Καταλαβες. Που είχαμε κομμάτια που θα θέλαμε να στείλουμε. Εντάξει, μαλακία. Dick move. Και ξενερώσαμε τον πάτο μας. Φιλαράκι Σταρόβα, αν ακούσεις ποτέ αυτό το podcast, να ξέρεις ότι μαλακίστηκες. Και μετά θα σε φέρω προσκεκλημένο για να εξηλαιωθούμε. Πάρ' τον Δημήτρη, πάρ' τον, φέρ' τον εδώ και πες του έλα να σου πω, θέλω να κάνω μια συνέντευξη γιατί ένας τύπος είπε το και το. Τι έχεις να πεις. Συνεχίζω λοιπόν τη λίστα με τα YouTube που παρακολουθώ. Froglip Studios. Okay. Έτσι, ξεκάθαρα. Matt Walsh, τον ξέρεις τον Matt Walsh. Ακουστά. Είναι αυτός ο τύπος που θα τον έχεις δει με πολλά γένια και γυαλιά και είναι, τα έχει βάλει με τους trans και με την LGBTQ κοινότητα και βγάζει τέτοια βιντεάκια. Okay. Gamerangs, Λιναρά, Cinecom, Καφρίλα Productions, Andrews The Athenian, Nuclear Blast, Doritos Empire, Mr. Migiani, Bad Rogers. Τι διακριτικό! Mystique. Γενικά έχεις ένα wide range, δεν έχεις αυτούς τους φραγμούς. Όχι, βλέπω πολλά και διάφορα και μ' αρέσει να βλέπω πολλά και διάφορα. Αυτά που βλέπεις είναι κάτσι. Αυτά που βλέπω είναι και πολύ κάτσι, φίλε μου. Να σου εξηγήσω, ας πούμε, κάνα δυο για να καταλάβεις. Αυτή η Mystique παίρνει metal κομμάτια και τους γράφει από πάνω ορχιστρικά σημεία. Ακραίο. Και είναι πολύ καλή σε αυτό και είναι πολύ γαμάτη. Doritos Empire, εντάξει, φαντάζομαι ξέρεις. Εντάξει, Dorito. Frog Lip Studios, φαντάζομαι ξέρεις. Jump Cut, φαντάζομαι τον ξέρεις το Βαγγέλης Μάτιος και όχι μόνο. Μπράβο. Αριστοτέλης Ρήγας που είναι και μουσικός αλλά κάνει και κωμωδία. Μουσικόμεντι. Ναι, κάνει ένα τέτοιο ωραίο μουσικό θύλευμα. Υβρίδιο. Είναι υβρίδιο, μπράβο, πολύ σωστά. Α, αυτό είναι. Γιατί μόνο εσύ έχεις καλές λέξεις τσιτάτες. Μπορώ να πω και εγώ για το δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ. Spectre Sound Studio. Ο Γκλεν. Ο Γκλεν, βέβαια. Εντάξει, με κάλυψες. Εξαιρετικός. Ο άλλος, ο Άντωνι. Παλιά λεγόταν 10 minutes songs, ξέρω κάπως έτσι. Α, 10 second songs. Anthony Vincent. 10 second songs, μπράβο. Μπράβο, ναι, αυτόν παρακολουθώ. Ωραίο στην παράσταση. Φαντάζομαι από εκεί θα έμαθες και τα vocals. Κάποια πραγματάκια, ναι. Ναι. Okay. Προσπάθησα να κάνω recreate κάποια πράγματα. Λάμπρο Φυσφή, Αλέξανδρο Κοντοπίδη, Τζουβέλα. Απίστευτο variety. Ναι, έχω ένα μεγάλο variety και τώρα πρόσφατα άρχισα να παρακολουθώ και κάτι έτσι με φυσική και άρχισα να βλέπω για τις μαύρες τρύπες και κάτι Αστρόνιο, καθημερινή φυσική και τέτοια. Μπράβο, ναι. Άρχισα να εξετάζω τέτοια πραγματάκια. Wow. Γιατί τα βλέπα από το TikTok κάποια πράγματα και λέω κάτσι μάλλα να εντρυφήσω λιγάκι, να δω εδώ τι γίνεται. Και έχω μπει σε μια έτσι μαύρη τρύπα με... που ψάχνω διάφορες μαύρες τρύπες και κάπου εδώ σταματάω και σε αφήνω να μιλήσεις. Βασικά, τι να πω, μετά από 2 ώρες ηχογράφηση έχω να πω απλά ότι ήταν ένα από τα πιο γεμάτα επεισόδια και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για τον χρόνο σου, για την κατάθεση της καλλιτεχνικής σου ψυχής σε αυτό εδώ το επεισόδιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το χώρο που μου έδωσες.
και για τις πολύ ωραίες προσεγγίσεις και ερωτήσεις που κάνεις. Και δεν θυμάμαι τι ήθελα να πω, συνέχισε. Εγώ ήθελα να πω απλά, μην είστε ψολοκόπανοι, στηρίξτε, ακούστε, δώστε την προσοχή σας εκεί που θέλετε, μην βγάζετε χολή. Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο Lucky Schoolies Podcast με τον Νίκο Νικολάου, με το κανάλι του Νικολάου Productions. Κάντε sub link στην περιγραφή για τα σχετικά. Θες να κλείσεις το επεισόδιο, να πεις μια ατάκα, να βάλεις τη δική σου τελεία. Παιδιά, μην παίρνετε τους εαυτούς σας σοβαρά. Δεν είστε τίποτα, όπως και κανένας δεν είναι τίποτα. Είμαστε όλοι okay, ίσοι. Είμαστε όλοι σκουπίδια. Μεγάλοι και είμαστε όλοι και μηδενικά παράλληλα. Το λέει πολύ καλά ένα τραγούδι των Edguy που λέει, τέλος πάντων, αν μπορούσα να ταξιδέψω πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός, θα ήθελα, λέει, να βγω, να πάω πιο μακριά και να δω τη λάμψη από το εγώ μου, πώς θα φαίνεται από απόσταση. God damn. Ναι, είναι σαν να σου λέω ότι από απόσταση, από μακριά, είσαι ένα τίποτα, φιλαράκο μου. Δεν λάμπεις καθόλου, δεν υπάρχει λάμψη. Είσαι ένα τίποτα, οπότε κάτσε στα αυγά σου. Και κάνε και λίγο χαβαλέ. Κάνε λίγο χαβαλέ, μην παίρνεις τον εαυτό σου στα σοβαρά. Κάνε αυτό που μπορείς να κάνεις, όσο καλύτερα μπορείς να το κάνεις. Μην αγχώνεσαι για τίποτα, γιατί το άγχος είναι αρρώστια. Και κάνε και κανένα sub στο Νικολάου Productions, μπας και βγάλει κανένα βίντεο. Α, μπράβο. Και στο Bad Rogers. Και στο Bad Rogers, γιατί μου υποσχέθηκε πίσω από τα μικρόφωνα. Τι έκανα? Μου υποσχέθηκε, λέω, ο Bad Rogers πίσω από τα μικρόφωνα ότι θα πάρει υπολογιστή και κάμερα και θα βγάζει βιντεάκια πλέον και θα τα κάνει vidcast τα podcast. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στο φίλο ο Bad Rogers, γιατί έχει να σας δείξει πολλά και ωραία πράγματα. Τα είπε όλα. Τα λέμε στο επόμενο, παιδιά. Τα λέμε στο επόμενο, φίλοι μου. Γεια σας.